Της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις, Χριστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολη 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5 των FM. Ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζηγιώργης στη ρύθμιση των ήχων. Ο κύριος Γιάννης Ιράπης. Είδα καλά. Ο Θανάσης Καταμπάκας είναι στο production. Η κυρία Εύη Γιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Δεκαήμερο εκτόσεων και τα καταστήματα Vodafone περιμένουν σούπερ εκτόσεις σε φόρτιση smartphones και tablets και φυσικά σε μοναδικά αξεσουάρ για να έχετε συσκευή σας ασφαλή και εσείς το στυλ το οποίο επιθυμείτε. Προλάβετε έως και σήμερα, 10 του Νοέμβρη, δηλαδή στα καταστήματα Vodafone, μπορείτε να κάνετε δικό σας το μοναδικό Sony Xperia M4 Aqua με 249 ευρώ από 299,90 και φυσικά να πληρώσετε με κάρτα και άτοκες δόσεις. Για εκτόσεις που αλλού, πας στη Vodafone. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες. Θέλετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Και με δύο διαγωνισμούς και για τη σημερινή εκπομπή. Μεθαύριο γίνεται η κλήρωση για την για το βιβλίο του Τζον Έσμπο, περισσότερο αίμα, η συνέχεια του bestseller «Αίμα στο χιόνι», που ο οποίο πούλησε πάνω από 25 εκατομμύρια αντίτυπα. Θα γίνουν δικά σας με ένα απλό μήνυμα. Γράφετε α02, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη βιβλίο, το ονοματεπώνυμό σας και το αποστέλλετε στο 54-344. Δύο από εσάς θα το κάνετε δικό σας. Γιατί γελάς? Το μημαράκι βλέπω. Το Βαγγέλη θα λες. Ναι. Το Βαγγελάρα. Λοιπόν, ο άλλος διαγωνισμός είναι ένα υπέροχο ταξίδι, το οποίο πολλοί από εσάς μπορεί να τον ονειρευόσασταν, το οποίο μπορεί να γίνει δικό σας. Μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση για ένα μοναδικό πενταήμερο ταξίδι με δωρεάν μεταφορά και διαμονή στη μαγευτική Σμύρνη. Όσο περισσότερα SMS αποστείλει, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να κερδίσετε. Με την κλήρωση, η οποία θα γίνει Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στην εκπομπή Πλάκα Τέλος με Βασίλη, Γιάννη και Γιώργο. Βλαχόπουλο, Πάκο και Ζαΐρη δηλαδή. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5 των FM και στέλνετε μηνύματα α3 κενό Σμύρνη, ονοματεπώνυμο στο 54-344, αν θέλετε να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή που θα ταξιδέψετε με όλα τα έξοδα πληρωμένα στη μαγευτική Σμύρνη. Πρωινό πήρες? Πήρα. Πήρες? Ναι. Μόνο πρωινό? Εσύ τι πήρες? Δεν παίρνεις τίποτα άλλο, βιταμίνες δεν παίρνεις? Παίρνω. Τι παίρνεις? Το δικό σου, το ωραίο, το καλό Εβιτάλ. Το καλό Εβιτάλ? Ναι. Γιατί είχα... Αφού εσύ είσαι ο κουταλιανός, έχεις ανάγκη από... Και ο κουταλιανός έχει ανάγκη από αμυντικό σύστημα καλό και από καταπολέμηση ιών. Εγώ εδώ είμαι, στο... δηλαδή πεπτικές διαταραχές δεν έχω. Δυσκυλιότητα... Κάτσα, τα δούμε. Κάτσε. Δυσκυλιότητα δεν έχω. Ούτε κι εγώ. Δεν με νοιάζει, λοιπόν, για μένα μιλάμε τώρα. Ευαίσθητο έντερο δεν έχω. Ούτε. Ανεβασμένη χοληστερίνη δεν έχω. Είχα, δε, τώρα δεν έχω. Ναι, είναι καλά. Λοιπόν, ζάχαρο δεν έχω. Ούτε. Πόνους στους αρθρώσεις δεν έχω. Τώρα τελευταία κάτι πονάκια. Η ηλικία σου είναι. Αυξάνεται το αμυντικό σύστημα. Αυτό, κύριε, το χρειαζόμαστε όλοι. Το χρειαζόμαστε εμείς οι δύο. Εγώ το χρειάζομαι. Όλοι. Για την καταπολέμηση των ιώσεων. Δηλαδή. Όλοι το χρειαζόμαστε. Σε ψεκάζουν με αεροπλάνα από πάνω να πούμε γρήπες, ιστορίες, κόλπα για να πουλάνε οι φαρμακευτικές εταιρείες τα μηχανήματα και τα αυτά. Και τα φάρμακα. Έρχεται λοιπόν εδώ ο Βιτάλ, ο φίλος μας. Και λέει, καλό Εβιτάλ. Χλάπα, χλάπα. Πίνε την κουταλίτσα σου να πούμε κτλ. Θες να τη βάλεις να είμαι στο νερό? Όχι. Εγώ είναι καλύτερα. Στο γάλα σου. Στο γάλα σου να πούμε, στο χυμό σου. Έχει ωραία γεύση. Ναι, πάρα πολύ ωραία γεύση. Δηλαδή είναι και εύγευστο. Πώς θα το πω. Άκου τι έχει τώρα. Για πες μου. Είναι 100% φυσικός χυμός. Ο οποίος να πούμε ότι είναι η μοναδική φόρμουλα η οποία έχει την πιστοποίηση του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Πού το ξέρεις, Κόκκινη, εσύ το Καποδιστριακό Πανεπιστημίο? Το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Το ξέρεις? Ξέρω και εγώ, τι χάνα, το γνωρίζω. Εντάξει, έφελε. Λοιπόν, έχει μέσα. Ναι. Κριτική βιολογική αλόη. Ναι. Σε τζέλ.
Ναι. Ιαλουρονικό οξύ. Πώς το πεις? Ιαλουρονικό οξύ. Μπορεί να το πεις. Ιαλουρονικό οξύ. Δεν μπορεί να το πεις. Δεν μπορεί να το πεις. Και μπερδεύεσαι. Εντάξει. Κολαγόνο, βιταμίνη C, ρόδι, ματζουράνα, φασκόμηλο, τσάι του βουνού, καρούπι, κρύπταμο και δίκταμο. Αυτό είναι. Λοιπόν, θα δείτε αποτέλεσματα από την πρώτη κιόλας εβδομάδα. Εγώ έπαθα βαρύ πριμο, κρυολόγημα, μπαπ. Έφαγα τις κουταλιές μου και είμαι τώρα θηρίο. Άμα είναι 100% φυσικό. Βέβαια. Λοιπόν, τηλεφωνείτε στο 2312-200-500 και αποκτήστε στην ειδική τιμή των 34 ευρώ και 90 λεπτών. Μόνο για εσάς. Που ισχύει μόνο για τους ακροατές του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Και χωρίς πιστωτική κάρτα. Τέλος η χορηγή, πάμε στα δικά μας. Γρήγορα. Λοιπόν, ταχύτατα. Φαγώθηκες, αρρώστησες. Εσύ και όλο το κακό συναπάτημα και μην το χάσετε! Και όλοι συντονισμένοι στο Sky ξενυχτήσαν όλοι. Τι έγινε, ρε κόκκινε. Φεύγω κι εγώ τρέχοντας από την εκπομπή του Χίτα από τη Μακεδονία. Πάω να προλάβω να δω την άλλη εκπομπή. Πρέπει να προλάβουμε να τη δούμε. Τι ώρα έφυγες, ρε κόκκινε? Έφυγα 12 παρά. Μάλιστα. Τρέχω να προλάβω σπίτι, να δω την εκπομπή, να δω τι θα γίνει. Και τι έγινε, ρε κόκκινε? Τι θα πει? Τι τρομερό θα αποκαλυφθεί για τον Ηρακλή. Τι είπε, ρε κόκκινε? Τίποτα. Άρα ο Θωμαίδης Μούσια έλεγε εδώ σε. Όχι, ρε κόκκινε. Αλλά τι. Ο Πυρούνιας είπε ότι έλεγε Μούσια. Δηλαδή ο Πυρούνιας τα τράβηξε πίσω αυτά που. Δεν ξέρω αν τράβηξε ή δεν τράβηξε. Ο Κοριός τι έβγαλε? Δεν, φίλε. Άσε ρε τώρα. Ο Κοριός ο τι έβγαλε? Ο Πυρούνιας είπε ξεκάθαρα. Πυρούνια το είπε ο το κύριος Πυρούνιας ότι. Δεν συναντήθηκε ποτέ, δεν έχει καμία σχέση ο Παπαθανασάκης με τον Μελισανίδη ή με τον. Ναι. Το έκανα, λέει, γιατί ήθελα τι να. Έκανε, το, τι έκανε. Εγώ, λέει, σαν. Ναι. Σαν Πυρούνιας. Σαν Πυρούνιας, επειδή έχω ψώνιο με το ποδόσφαιρο. Ναι, 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 ναι. Ήθελα να το κάνω. Αγαπάει το ποδόσφαιρο. Έχω ψώνιο, έχω ψώνιο. Είναι ανιδιωτελός, ναι. Εγώ δεν είπα ότι έχει δίκιο. Ναι, 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 ότι έχω ψώνιο με το ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο. Και ήθελα, λέει, να φανεί ότι έχω δύναμη και να τον βοηθήσω. Ποιον να βοηθήσει? Το Παπαθανασάκη. Το Παπαθανασάκη. Λοιπόν. Τελικά, ο Κοριός τι έπιασε? Άσε τι. Εμένα ρωτάς. Ρε, άσε τι είπε ο παπά αυτό. Ο Κοριός τι έπιασε, θα μας πείτε. Βγήκε τίποτα να άκουσε τίποτα το μωράσι. Μην με τρελαίνεις. Ο Κοριός τι έβγαλε, ρε. Τίποτα. Πώς τίποτα. Αφού δεν ακούστηκε τίποτα. Τι δεν ακούστηκε, δεν ακούστηκε συνομιλίες? Όχι. Καλά, δεν σε έλεγε ο Θωμαίδης ότι έχω τον Κοριό εδώ πέρα? Χτες δεν ακούσαμε καμία συνομιλία. Όλη την εκπομπή είδα. Ναι. Καμία συνομιλία. Πού ακούστηκαν αυτά που είπε ο Πυρούνιας? Ο ίδιος τα δήλωσε την εκπομπή. Πώς βγήκαν αυτά, ρε, με τον Πυρούνια? Κάποιος είχε ένα Κοριό και τον άκουσε. Αυτό σε λέω. Η ΑΕΠ τι είπε? Ότι μιλούσε και έλεγε τι. Άσε τι λέει τώρα. Τώρα γιατί τα λέει αυτά? Τώρα τα λέει αυτό για. Γιατί τα λέει τώρα αυτά? Ναι. Για να μην το ψάχνουν που δεν είναι καμιά Νικολούλη τα λέει αυτά. Έτσι λέω εγώ. Εγώ είμαι καρακιώσης. Είσαι καρακιώσης. Σου λέει κάνω την Νικολούλη μάγκα, τη δίνω θεαματικότητα. Εγώ δεν με ενδιαφέρει τι είπε ο Πυρούνιας. Εμένα με ενδιαφέρει τι είπε ο Κοριός. Το κατάλαβες, κόκκινε? Άντε, μπράβο, πάμε παρακάτω. Ο Πυρούνιας μεταξύ άλλων. Ο Πυρούνιας και ο Κουντάλιας, τι είπε? Μεταξύ άλλων, όχι, εσύ φαγώθηκες. Ο Πυρούνιας και ο Πυρούνιας. Δεν μιλάγε με τον Ανθρωπάκο. Μίλησε και λίγο. Και εκείνη κακό, δηλαδή. Όποιον, δηλαδή εσύ εδώ, με όποιον έχει μιλήσει, εσύ. Δηλαδή τώρα ήρθε ο κάκος του συστήματος, υποτίθεται. Και πρέπει τώρα να πούμε το Σαββίδι γιατί μίλησες με τον κάκο. Δηλαδή αύριο θα μιλήσει με ένα διαιτητή, να πούμε, ο οποίος μπορεί να δώσει τον ΠΑΟΚ 5 σφυρίγματα. Θα τον πούμε γιατί το έκανες, αφού είμαστε βρωμιάριδες. Δηλαδή, κατηγορήσω εγώ τον Παπαθανασάκη γιατί μίλησε με τον Πυρούνια, προς αν μίλησε, ας πούμε, που μίλησε προς όφελος της ομάδος του Ηρακλή να πάρει 5 σφυρίγματα. Και πρέπει να το θεωρήσουμε κακό. Αυτό είπαμε. Είμα τώρα αυτό. Αυτό κατάλαβες. Θα ρίξω ο Παπαθανασάκης. Εσύ πήγε να κάνει τον Ηρακλή Αμαρτωλό και Τρισάθιο. Όχι, αγόρι μου. Εγώ θέλω να πω στους Ηρακλειδείς που βγαίνουν με έπαρση. Ότι για μια ομάδα για να ανέβει κατηγορία, για να κρατηθεί κατηγορία, θέλει και τα περαιτέρω. Και πάρα πολύ καλά ο κύριος Παπαθανασάκης ήθελε να θωρακίσει τον Ηρακλή. Έκανε τίποτα κακό που πρέπει να ντρέπεται? Από ό,τι φάνηκε τον πλησιάζει. Μισό. Από... Δηλαδή ο Παπαθανασάκης έκανε κάτι μεμπτό στο σύγχρονο ελληνικό ποδόσφαιρο και πρέπει να τον πυροβολήσουμε? Από ό,τι φάνηκε τίποτα. Ρε κόκκινε. Από ό,τι φαίνεται δεν έχει κάνει τίποτα. Ρε κόκκινε, άκουσε με. Ο Κοριός τι έβγαλε? Όταν θα αποκαλυφθεί. Ας τα ρε, τότε θα αποκαλυφθεί. Μιλάει, ρε, ο Παπαθανασάκης με τον Πυρούνια. Του λέει ο Πυρούνιας. Και εσύ μπορεί να έχεις μιλήσει με τον Πυρούνια σήμερα. Εγώ γιατί λέω ότι είμαι Άγιος? Όχι, είπα, επειδή λοιπόν, μίλησε με κάποιον σημαίνει κάτι αυτό. Ρε παιδί μου, ο Πυρούνιας του λέει, έλα σε βοηθήσω με διαιτητές κτλ. Του λέει. Το είπε αυτό, το βοήθησε, λέει, πέρσι. Το βοήθησε πέρσι. Και επειδή το είπε, λέω τώρα εγώ. Ναι, ωραία. Όπως τα υπόλοιπα, δηλαδή, όπως τα υπόλοιπα τα παίρνει πίσω. Είπε τον βοήθησε πέρσι. Ρε μίλα μου, ρε, σε μένα, εμένα κοιτά, τα μήνυματα, εμένα κοιτά. Τον είπε ότι τον βοήθησε πέρσι. Τι με κοιτάτε? Το είπε. Άρα βοηθήθηκε ο Ηρακλής πέρσι. Επειδή το είπε ο Πυρούνιας. Όχι, το είπε ο Κουτάλιας. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε φίλε. Αν εσύ πεις ότι χάρη σε μένα έγινε ένα deal
μεταξύ αυτής της ομάδος με τον μεγάλο επιχειρηματία πρέπει να το υιοθετήσουμε δίκαια καλά. Ναι, αλλά όταν για το Μαρινάκι γίνεται, λέει, το είπε ο Κοριός, λέτε. Εγώ το είπα. Όταν ο Τριανταφυλόπουλος έπιασε τότε, επί, πώς το λέγανε, τον Βίτορα Μητρόπουλο, τις παράγκες τότε κτλ. Λέγατε ναι. Μην με μπερδεύεις με πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Τον άνθρωπο. Πείτε να ευχαριστώ τον Πυρούνια αν επανεβήκατε. Πες με καλή δύναμη. Εσύ έχεις κάποιο στοιχείο το οποίο λέει το βοήθησε. Λέτε, το είπε ο ίδιος. Και επειδή το είπε. Εκεί τι είπε, ψέματα. Βγήκε ο Παπαθανασάκης να πει ότι δεν τον βοήθησε. Ο άνθρωπος. Το βράδυ ακουστήκαν αυτά. Αν σήμερα ναι. βγει σε κάποιο μέσο και πει ο Παθανασάκης ότι τον βοήθησε, ναι. ο okay, το δεχτώ. Ο ίδιος ο Παθανασάκης τες έδωσε συνέντευξη στην Ε3. Τι είναι κακό αν τον βοήθησε. Ρε. Έδωσε συνέντευξη στην Ε3 ναι, και είπε ότι ναι. τον πλησιάσανε. Τι. Τον πλησιάσανε για να τον βάλουν. Ναι, τι. Στα δικά τους καράβια. Γιατί λέει ο Ηρακλής δεν μπαίνει σε καράβια. Ποιος το είπε αυτό. Ο ίδιος ο Καναδός. Μήπως ήταν εγκαστρίμνηθος και τα έλεγε ο Μπιφτέκης από πίσω. Δεν ξέρω. Ο Καναδός δεν νομίζω να τα έλεγε. Λοιπόν. Μήπως τα έλεγε ο Μπιφτέκης από πίσω. Σου λέω τι είπε. Ο Μπιφτέκης βέβαια δεν μπορεί να κρυφτεί γιατί είναι σωματώδης. Μήπως δεν πουθενά καμιά κουρτίνα κρυμμένος και έκανε τον εγκαστρίμνηθο. Και μιλούσε ο Μπιφτέκης και άνοιγε τα χίλια να πούμε ο Παπαθανασάκης. Λέω εγώ τώρα με το μυαλό μου. Δεν το πιστεύεις αυτό. Ούτε αυτό το πιστεύεις. Όχι ρε. Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος έκανε πολύ καλά τη δουλειά. Έκανε μια πάρα πολύ καλή ομάδα πέρσι στη Β' Εθνική. Ναι. Την ανέβασε Α' Εθνική υπό συνθήκες δύσκολες. Πήρε και τρεις-τέσσερις καλές διαιτησίες τις οποίες είδαμε και δεν είναι κακό αυτό. Και δεν πρέπει να πούμε σε έναν άνθρωπο που βοήθησε τον Ηρακλή να το στείλουμε στον τοίχο. Όπως είναι ο κύριος Παπαθανασάκης. Αν ο κύριος Παπαθανασάκης πήγε στην Αθήνα και βρήκε τον κύριο Πυρούνια και του είπε Πυρούνια, σας σε βοηθήσω. Να έλεγε ο κύριος Παπαθανασάκης, όχι ρε, μη με βοηθάς. Δηλαδή, αν μπορούσε να πάρει πέντε βοήθειες, θα πει όχι, επειδή η θηρά 10 θέλει να το παίξει να πούμε ανεξαρτησία. Εσύ πώς το είδες, δηλαδή. Ότι μια χαρά το έκανε τον. Τον έξω ότι βοήθησε. Γιατί να μην βοήθησε, ή κακό. Τον έξω ότι βοήθησε. Γιατί να μην βοήθησε, ρε. Ο Γκαγκάτσης όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, τι τον πήρανε, επειδή είναι ωραίος άντρας και έχει ωραία μάγουλα. Εγώ δεν είδα καμιά βοήθεια, ρε Κωστή. Πώς το πες. Δεν είδα καμιά βοήθεια. Ρε, με συγχωρείς, εγώ δεν είδα καμιά βοήθεια. Δηλαδή, τώρα... Είδες, εσύ θυμάσαι από πέρσι κάποια σκανδαλώδη διαιτησία. Καλές διαιτησίες ο Ηρακλής. Το 50-50 δηλαδή τι όχι, σημαίνει. Όχι, όχι, όχι. Πήρε και σφυριγματάκια. Ποιο παίρνει ένα παίρνει. Μια χαρά. Ένα. Τι ένα. Δηλαδή επηρέασε. Ναι. Περίμενε. Στα ποδοσφαιρικά σου μάτια, γιατί σ' αρέσει το ποδοσφαιρό. Mm. Ήτανε ανέντιμο που ανέβηκε η ΑΕΚ και ο Ηρακλής, έγινε κάτι με πτώ. Τι έπρεπε να ανεβούνε. Δηλαδή, το δείξαν και μέσα στο γήπεδο. Μισό λεπτό, ρε. Το δείξαν και μέσα στο γήπεδο. Υπήρχε κάτι χοντρό, κάτι. Είχανε, η ΑΕΚ είχε πολύ καλή διαιτησία και ο Ηρακλής είχε καλή διαιτησία. Ναι. Το καλή βάλτο σε ποσοστά. Περίπου. 60-40 είχε ο Ηρακλής, 90-10 είχε η ΑΕΚ. Καλά. Εγώ δεν λέω ότι είχε 60-40. Είχε 55-45, 52-48. Εντάξει, οκ, okay, δεκτό. Αλλά δεν είχε κάποιο σκανδαλώδες σφύριγμα. Γιατί να πάει. Ναι, μισό λεπτό. Γιατί να πάει και να έχει 40-60 ο Ηρακλής. Ενάντια, όπως είχε ο Άρης πέρσι. Τι ξεπλαπεύτη. Και το 50. Άσα, λοιπόν, έδειξε κλωτσιτό από τη συγκέντρωση του βουλευτή και δημοτικό σύμβολο τη Χρυσή Αυγή. Γιατί σου λέει, του πλακώσαν στι μπουνιέ του Χρυσαυγήτε οι πόντι και καλά του κάναν. Ξέρει γιατί. Σου λέει, εμεί εδώ, καλά του κάναν. Ποιο ήταν. Κάτι κεφάλια πάνε του δίρε του. Γιώργο Ποζίδη ήταν. Πάμε πλακώ τον Ποζίδη. Του κάτι φάπε. Του ρίξε κάτι μα. Ξέρει γιατί του έριξαν μάπε του Χρυσαυγήτε. Γιατί. Σου λέει, εδώ, εγώ είμαι να πούμε, κάνω τη συγκέντρωσή μου. Πολύ ωραία. Εγώ δεν θέλω να δίνω κανέναν, λέει ο Πόντιος. Άμα θέλω, δέρνω όλο τον κόσμο. Στην Καλαμαριά πριν 30 χρόνια, όταν πηγαίνανε εκτός έδρας, δέρνω όλα τα χωριά, κρυβόντουσαν. Λοιπόν, σου λέει, δεν σε γουστάρω, ρε Χρυσαυγήτη. Τι μου έρχεσαι εσύ εδώ πέρα. Οι Χρυσαυγήτες πάνε εκεί. Οι Χρυσαυγήτες νομίζουν ότι οι Πόντι είναι κάτι, ξέρω εγώ. Φλόρι, όπως είναι αυτοί οι φουκαράδες που δέρουνε, πώς του λένε αυτούς τους. Πες τους, ρε. Πακιστάνους. Τους Πακιστάνους που έχουν 23 αιματοκρίτη, νομίζουν ότι είναι Πόντι. Έχει φάει ξύλο, ρε, από Πόντιο. Έχει φάει κεφαλιά από πόντιο. Όχι, πάει και χώνει το. Το είπα σε εκείνον τον πολιτικό. Πάει ο αποκλείεται. Φαινόταν ότι δεν είναι πόντι. Γιατί οι πόντι συνήθως δίνουν κεφαλιές. Πήγε ο άλλος, έκανε 10 βάρη στο γυμναστήριο, έγινε, ξύρισε το κεφάλι, έγινε Χρυσαυγήτης. Πάει στον πόντι αντί βγει. Το τραβάει ο Σουλτάν με το κόκκινο. Ο πόντιος και καλά τον κάνει. Άστα τώρα τα πολιτικά. Καλά τους κάνανε να τους πλακώσανε, γιατί άμα θέλει η Χρυσή Αυγή να κάνει να με πορεία, ας την κάνει μόνη της. Όχι να ακωθεί στον πόντιο. Άκου ο οποίος είναι ένας αγνός άνθρωπος και δεν είναι και φιλήσικος. Και ντερβίσεις. Αλλά. Όπα, πώς το πες. Ντερβίσεις. Τελικά το μόνο που κατάφερε ο παλιός αντιρακλιδέας στο Μαΐδης ήταν να αποδείξει ότι ο Ηρακλής δεν προσκυνάει ούτε υπουργούς ούτε μεγαλοπαράγοντες όπως άλλοι. Λέω 993. Αντιρακλιδέας δεν είναι. Ο Θωμαΐδης δεν είναι αντιρακλιδέας. Άστα τα γλυψίματα τώρα. Άκου εδώ. Να το γλύψω για ποιο λόγο. Ο Ηρακλιδέας, ο οπαδός, έχει τη φιλοσοφία του ότι εγώ δεν θέλω βοήθεια. Θέλω να είμαι αυτόνομος. Άκου, θέλω να είμαι αυτόνομος. Και αν πάει ο Παπαθανασάκης να πάρει κανένα αυτό και τα λοιπά, του λέει όχι, μην πας και τα λοιπά. Βέβαια, κάποια στιγμή θα χρειαστούν και θα πάνε και οι ίδιοι. Αλλά όταν έρθει εκείνη η ώρα, εδώ είμαστε. Οι παοξίδες. Για την ώρα δεν πάρει το χρέος τίποτα. Άκου,
Οι παοξίδες έχουν άλλη φιλοσοφία. Ο παοξής λέει να βουτυχτώ στο βούρκο και να πάρω τον πέναλτί μου κτλ. Έχουν άλλη κουλτούρα, ρε παιδί μου. Ναι, ο Κάκος καλός είναι. Βέβαια, έκανε κάτι ανακοινώσει οργανωμένη και κλάει μάιν. Πήγε ο Ζαγοράκης, έβερε τον Κάκο. Πήγε ο Ζαγοράκης, έβερε τον Χαλκιά. Πρέπει να βγάλει συνέστημα τώρα. Ζαγοράκης... Αν συμπληρώνει και τον Χαλκιά, θα βγάλουν σπιτιά κάτω. Σταμάτα λίγο, ρε. Ο Ζαγοράκης, να πούμε, κάνει κουμάντο στον Πάοκ τώρα γιατί και τα λοιπά. Χώνεται από πίσω και τα λοιπά. Φέρει τον Χαλκιά, σε λίγο παραφέρει και τον Βόκολο. Θα φέρει, ξέρω εγώ, να πούμε, τον Κάκο, τους δικούς του. Το κατάλαβες. Όταν σταματήσει αυτός από την Καβάλα ο διαιτητής, πώς το λένε, Σιδηρόπουλο το λένε, ναι. Που είναι συμμαθητής του κτλ. Τον πασάρει και αυτόνα. Για καλό, ναι κτλ. Άντε, μπράβο, τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Να τελειώσουμε τον Να τελειώσουμε. Γιατί είναι θέμα. Θέμα έκανες φασαρία μια εβδομάδα, ορίστε. Ξεκαθάρισε το ζήτημα. Δεν ξεκαθάρισε. Ξεκαθάρισε. Στο κοριό, λέει... ο κοριό το μόνο που έβγαλε ήταν η συνομιλία Καημενάκη. Ναι. Με τον Πυρούνια. Και τι είπε, που έλεγε να του κόψουν. Στείλε, λέει, πέντε παιδιά να του κόψουν τα αυτιά. Ποια αυτιά? Να του ψιθυρίσουν, έτσι είπε. Αυτό είναι, ρε παιδί μου. Ο Καημενάκης ποιος είναι? Ο μεγαλομέτωχος του Αστέρα Τρυπόλεως. Κύριος. Είπε κανένα σου. Η ομάδα του μια χαρά. Με χαμηλό μπάτζετ, πάνω από τον ΠΑΟΚ, με καλή μπάλα. Και ο Σαββίδης πληρώνει τα μαλλιά και του Παγίου. Και την ΑΕΚ. Και τα μουσικά. Φέρνει και παιχταράδες. Και μια χαρά. Και μια χαρά. Και άλλοι είναι έκτη. Και ψάχνουν να βρουν τι φταίει. Μέχρι το Μάιο θα ψάχνω να βρω. Και άμα λέει κανείς τι φταίει, βρίσκει και τον πελά του. Κανένα πελά δεν βρίσκει. Όχι, το βρίσκει. Γιατί είναι αντιπαοξής και εχθρεύεται τον ΠΑΟΚ και το κάνει. Ποιος το είπε αυτό? Ποιος το είπε αυτό? Ποιος το είπε αυτό? Έκανα το λάθος χτες και ανέφερα το ναι. Ρεπορτάζ του Κυριάκου. Το δικό ναι, μου. Ναι, ναι, και... Ότι οι σχέσεις Τούντορ και Άρνεσεν είναι κλονισμένες. Ναι. Πέρσι που πήγαινα εγώ. Στο... Και πέσα να με φάνε. Ποιοι πέσανε, κυρίες και κύριοι, ας πω εγώ. Πέσα να με φάνε. Πέρσι... Από πού το ξέρεις? Και η δημοσιογραφία GR και. Ρε, είστε καλά, λέω. Όταν πήγαινα εγώ πέρσι. Να τελειώσω. Σταμάτα, έλα, και ρωτάω το απλό και το ρωτάω στον κόσμο. Ναι. Λέω, όταν βγαίνει ο ίδιος ο Τούντορ και θέτει υπό αμφισβήτηση το υλικό της ομάδος. Σε τέσσερις συνεντεύξεις τύπου, όχι σε μία. Σταμάτα λίγο. Δεν δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν απολογήσε, ρε. Σου πω εγώ. Δεν απολογούμε το ρεπορτάζ κατά θέση. Εσύ όταν βγάζουν αυτές τις ιστορίες, τους λες από πού έχεις τις πηγές σου. Πότε? Λοιπόν, εσύ θα λες κάτι του Μπέκα, ρε. Και άμα είναι αλήθεια, θα φανεί. Λοιπόν, εγώ πήγα πέρσι, να πούμε Νοέμβριο, Δεκέμβριο, και τους είπα ότι ο Βρίζας με τον Αναστασιάδη πλακώνονται. Πάλι τα ίδια μου λέγανε στο TV Μακεδονία. Και εσύ που το ξέρεις και ποιος το είπε κτλ. Άμα θέλω αυτοί να γλύψουνε. Και να βγάλω τη γλώσσα, πάρω καμιά δουλειά και τα λοιπά, εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς λέμε ό,τι βλέπουμε και λέμε ό,τι μαθαίνουμε. Και πού το ξέρεις και πού το είδες, ας πω και εγώ πού το ξέρεις και πού το είδες όταν έκανες το γούμενο να πούμε κολλητήλικια με τον Βασιλόπουλο που χρέωνε τον ΠΑΟΚ. Σε πω εγώ πού το ξέρεις και εσύ πού το είδες, βγάζεις τον κόκκινο να τους κάνεις το μάγκα. Κολόμαγκες να πούμε. Γρηγόρ, τι έγινε πέρυσι με Λάρισα στο Καφταζόγλιο, εκεί δεν είχε σφυρίγματα. Μπακαγιώκα 7. Φίλε, 100% έπαιζε ο Ηρακλής, τον Ηρακλή 100-0. Ο διαιτής για να μπει η Λαμία στα play-off. Και ο κόσμος γιούχαρε τον Περόν να το χάσει το πέναλτι. Ναι, ενώ ο Ηρακλής ήταν, ας πούμε, εντάξει. Εγώ λέω τι έγινε στο γήπεδο. Χρέωσέ τον για ό,τι θέλεις. Εντάξει. Ναι, ναι. Ο Πυρούνιας αρνήθηκε ότι βοήθησε τον Ηρακλή. Άλλη εκπομπή είδες. Ο Ηρακλής πέρσι ήταν τρένο. Δίχως φρένο, θα πω εγώ. Προσθέτω. Αφήστε ίσιο τον Παπαθανασάκη. Αφήστε τον. Βασίλη, το παίζει ό,τι θέλεις. Είναι ο όλα καλά σε όλες τις ομάδες. Αυτός που ρωτάς. Ο όλα καλά σε όλες τις ομάδες. Ναι, και μετά όταν γίνεται το πράγμα. Γιατί όταν βγήκε ο Κόκκινος πριν από χρόνια και είπε τα χρέη του Εραστέχνη να κλείνει 180 εκατομμύρια ευρώ, χοροπηδούσε ο Ραπτόπουλος μέχρι το ταβάνι και ψάχνουν να βρουν και για ποιο λόγο το λέει. Λες και εχθρεύομαι εγώ τον Ηρακλή. Ήξερε ο Κόκκινος κάτι παραπάνω, βέβαια. Όχι, τότε ήμουν καλός για τους εχθρούς. Κατάλαβες? Ναι, για τον Ηρακλή. Όχι, ναι. Για τους εχθρούς τα κάνω, γιατί έβγαζα μια βρώμα για τον Ηρακλή. Τι βρώμα, αφού θα φαινότανε. Ρε εσύ, άμα είναι αλήθεια κάτι, μη φοβάσαι να το πεις. Τι να φοβηθώ, ρε, να το φοβάσαι, ρε, πω. Φοβηθήκαμε πολλές φορές. Μπράβο. Άλλο είναι το θέμα. Το λέω κι εγώ. Το ότι πέφτουν να μας φάνε κάθε φορά. Από που το... Όταν πάνε αυτοί στο δικαστήριο, δημοσιογραφική πηγή. Ναι. Μπορεί να το επικαλεστείς. Ναι, εμείς δεν μπορούμε. Το διάλογο μεταξύ μας δεν μπορούμε. Τώρα που διαλύεται το σύμπαν. Λοιπόν, κύριοι που τα φτάσετε εδώ μέχρι εδώ, γιατί ο Ραπτόπουλος και ο Κόκκινος ήταν τα μαύρα πρόβατα για τις ενώσεις και τους λοιπούς, τώρα που θα γίνει ένα ασφαλιστικό ταμείο και θα δεν μπορεί να έχετε κανένα φορέα να δω όλοι μας τι θα κάνουμε. Εγώ δεν εύχομαι και δεν ευχήθηκα ποτέ του κακό κανένας άλλου. Θέλω να δω όλους εσάς όμως, οι οποίοι μας απαξιώσατε πολλούς από εμάς, παρά την προσφορά μας, πάρα πολλές δεκαετίες στα συγκεκριμένα μέσα και δεν είναι φιλοφρόνηση για την αφεντιά μου, το ξέρετε, κολλημένα ένσημα και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών,
Παρόλα αυτά όμως, όχι μωρέ, άστον αυτό, να απολαμβάνουμε εμείς. Αλλά ουδέποτε έπεσε στα πόδια σας να σας παρακαλέσω. Τώρα που φτάσαμε εδώ, στον πάτο, να δω κύριοι, τι άλλο θα σκαρφιστείτε. Να δω τι θα σκαρφιστείτε, γιατί, το είπα και το ξαναλέω, από την ασυδοσία των, συνδικαλιστών, έχουμε φτάσει στην ασυδοσία των εργοδοτών. Όπου κάνουν ό,τι γουστάρουν και εσείς πάτε σακώτες και δεν μιλάτε. Διάλειμμα. Θέλετε 4G, smartphone, tablet ή αξεσουάρ, θέλετε και εκπτώσεις τώρα ως και σήμερα, ως στις 10 δηλαδή του Νοέμβρη. Στα καταστήματα Vodafone θα βρείτε αποκλειστικά το σούπερ ανθεκτικό 4G smartphone Motorola Moto G στα 199 ευρώ. Μην το χάσετε, γιατί για εκπτώσεις από το Motorola Moto G πάμε μόνο Vodafone. Αλφαμι 2 κενό. Βιβλίο ονοματεπώνυμο στο 54344 για το best seller του Τζο Νέσμπο, Περισσότερο αίμα. Και Αλφαμι 3 κενό. Σμύρνη ονοματεπώνυμο στο 54344 για το πενθήμερο ταξίδι, το οποίο θα κληρώσουμε στη μαγευτική Σμύρνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Διαβάζω 2-3 μηνύματα για να μην χάσουμε. Λοιπόν, και προχωράμε. Προχώρατο. Τον ορισμό ξένων διαιτητών ζητάει από την ΕΠΟ Παναθηναϊκός, αρχής γενομένης από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ναι. Παλαιά σκοπής είναι αυτά τα. Λοιπόν, καλή εκπομπή, παιδιά. Κωστή, θέλω σύγκριση Χαρίσης Γιώλη. Νομίζω ότι ο Πιτσιρικάς δίπλα σε κάτι θα δώσει μια ταχύτητα παραπάνω. Καλησπέρα από Ξάνθη, ο Δόκιμας με μπράβο. Για χθες κόκκινα στο τμήμα Μακεδονία, μόνο η Κασλανίδης είπα την αλήθεια. Όταν του τα έλεγε πέρσι και ο Ραπτόπουλος, τα ίδια του έλεγε εκείνη η Αλεπού. Αλεπού? Όχι, ρε εσύ, Δόκιμα. Εντάξει, εμείς λέμε αυτό. Εντάξει, ρε παιδιά, εδώ το Μετρόπολης έπιασε πρωτιές γιατί τα λέει. Αυτή η εσωστρέφεια. Και σας ευχαριστούμε κι εσείς. Ακούνατε, βεβαίως. Αλλά αυτή η εσωστρέφεια, μην πείτε τίποτα, θα κάνετε κακό στην ομάδα. Αυτά είναι αντιδημοσιογραφικά πράγματα να πούμε. Και τα κάνουν επαγγελματίες δημοσιογράφοι που εμείς δεν είμεθα. Εμείς είμαστε άλλο. Πάνε κόκκινε, λέγε αμήνυμα. Σε πήγαινα ρε Ράπλε, αλλά πολύ γλύψουμε στους ηλικιωμένους σπόλοι και πας να πλασάρεις τον πάουκο σε ευνοημένο. Λοιπόν, ευνοημένο? Ναι. Πάνω σε τι? Θα σου πω το εξής και προχωράμε. Στάσου, ευνοημένος ο πάουκ πού ρε φίλε? Μπορώ να μιλήσω. Αυτό που λέω εγώ το λέω και ο Ραγκάτσης. Το ακούω το βράδυ από τον Ραγκάτσι που είμαι ακροατής. Εμείς τι λέμε, ο Ολυμπιακός παίρνει όλα τα σφυρίγματα. Από τα 10 παίρνει τα 10. Ο ΠΑΟΚ παίρνει, αλλά έχει και εναντίον. Έχουμε μέρες. Ακού λίγο. Τα πάμε. Ο ΠΑΟΚ παίρνει, έχει και εναντίον. Δεν είναι για σήμερα αυτό. Αλλά εγώ θέλω να συγκρίνω τα σφυρίγματα της ΑΕΚ. Έναντι των άλλων. Της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Δεν είναι για σήμερα. Ο Ολυμπιακός είναι μια σχολή μόνος του. Μα αυτόν θα ασχολούμεθα. Αυτός τα θεωρεί δεδομένα τα σφυρίγματα. Και ο παδί του. Πάμε παρακάτω. Άκου τώρα ένα μικρό, μια μικρή παρένθεση για να γελάσουμε και συνεχίζουμε. Ναι, άντε, για. Είμαι στη Λαϊκή το Σάββατο. Άντε πάλι. Ψωνίζω και εκεί ψωνίζω. Με ρωτάει ένας λαϊκατζής, λέει, με ποιον παίζετε? Λέω με τον Ολυμπιακό. Πετάγεται μια αγιά ηλικιωμένη, 80-85. Ηρακλής. Λέει, ναι. Ο ΠΑΟΚ. Λέω, όχι κύριε, σου παρακαλώ. Ο Ηρακλής. Ναι. Γριάζει. Η γιαγιά καταλαβαίνει. Έχω πέσει κάτω, ξέρω. Ήταν πολύ καλό. Τα πιο ωραία πράγματα γίνονται εμείς στη ζωή, ρε παιδί μου. Να τα ακούσα από μια γιαγιά τώρα. Δεν είσαι για λαϊκή κόκκινες. Γιατί? Δεν είσαι παιδί του λαού, είσαι έτσι φιγουρατζής, είσαι αυτός και τα λοιπά. Εγώ φουκαράς είμαι πιο λαϊκός άνθρωπος. Εσύ είσαι φουκαράς. Βέβαια. Αν μπαίνει φουκαράς, είσαι σαν και εσένα. Δεν είμαι. Είσαι φουκαράς. 150 δουλειές κάνουμε για να επιβιώσουμε. Είσαι πολύ. Πα στη λαϊκή. Είσαι τώρα πολύ ευφύ. Να το παίξεις, κάθε, να πούμε κάθε εβδομάδα. Έλα, βρε. Κάθε εβδομάδα πάω λαϊκή. Και ψωνίζω. Και κάνεις και τον έξυπνο. Κάνω... Όχι αυτά τα καβούρια είναι έτσι, όχι εκείνα τα αυτά. Εγώ τα καβούρια είναι. Οι άλλοι είναι επαγγελματίες 20 χρόνια. Εγώ πάω και, κάνω τον έξυπνο. Πάω και εμπιστεύομαι συγκεκριμένους και λέω, έχει τίποτα καλό, δώσε. Δεν κάνω τον καθόλου σε πράγματα που δεν γνωρίζω. Έτσι με είπα. Ένας με είπε ότι. Δεν μπορεί να μας γουστάρουν όλοι. Τα καβούρια λέει ο κόκκινος, λέει, ήταν ειδικός. Λέει, δεν μπορεί να μας γουστάρουν. Θα με βάλεις, λέει, αυτό το καβούρι γιατί λέει, φαίνεται λέει, καλύτερο από τ' άλλο. Δεν μπορεί να μας γουστάρουν. Άστα ο άλλος τι γνωστούσε αυτόγραφο και μετά από 5 λεπτά με έβριζε. Αυτόγραφος. 60 χρόνων άνθρωπος. Εσένα. Δεν πάνε καλά. Είναι δυνατό. Δηλαδή, κατάτησε αυτή η Ελλάδα ρε, να ζητά τον κόκκινο αυτόγραφο. Τώρα τι να σου δώσω αυτόγραφο. Γιατί μας κρατάει στην τροφιά. Μετά από λίγο όλο βλακίες λέτε λέει και ο Φαλάκος. Πες τη σύζυγό σου. Να σου κάνει ένα πορτρέτο, ναι. Να βγάλετε καμιά 600 φωτογραφίες. Ναι. Και να έχουν να δίνουν στον κόσμο. Να υπογράφεις.
Γιατί... Δεν έδωσα, δεν δίνω και εγώ, δεν μπορώ όχι, να δώσω. Ωστι. Ωστι, ως δημόσιο πρόσωπο. Δημόσιο πρόσωπο. Άκου να δεις. Άσε, θα πάρεις μερικές, θα τις υπογράφεις από πρώτα. Ακούς. Αυτό το καλάμι δικό σου, ναι. Για σένα το λέω. Θα το γράψεις, ας πούμε, θα λες κόκκινος Γρηγόρης. Ναι. Και μετά μια κάρτα για το τηλέφωνο. Να πεις ότι κύριε μου, εγώ ασχολούμαι και με θέματα marketing και τέτοια. Ναι. Θα πάρεις το σοβαρό το ύφος. Ναι. Θα σε πάρω σε σοβαρά. Αλήθεια το λέω. Κάρ. Και γέλαμε το σοδανικό τώρα. Με έφταψες. Λοιπόν, πάμε στον ΠΑΟΚ. Τι να πάμε στον ΠΑΟΚ. Μισό λεπτό. Πήγαμε στον Ηράκλη. Πήγαμε στον Ηράκλη. Το αναλύσαμε. Θα πούνε οι φίλοι του Ηράκλη ό,τι θέλουν. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε στον ΠΑΟΚ. Και άλλες ομάδες. ΑΕΚ Ολυμπιακό. Υπάρχει κάτι. Κλόπ έχασε. Έκανα μια ερώτηση στον Κωνσταντίνου. Φοβάμαι ότι δεν το πιάσε. Ναι, δεν τα πιάνει ο Κωνσταντίνου. Ναι. Όχι, η ευφυής. Δεν τα πιάνει εύκολα. Ευφυής. Δεν τα πιάνει εύκολα. Κάθε και αναλύει για ποιο λόγο έφυγε Αναστασίου. Και τον λέω. Αφού τελειώνει. Τον λέω, κύριε Κωνσταντίνου. Έφυγε ο Αναστασίου με τον Παναθηναϊκό δεύτερο. Με το που άλλαξε προπονητή, πού θα φτάσει και εξηγήστε μου μετά για ποιο λόγο άλλαξε προπονητή. Μα τα είπα πριν. Λέω, δεν κατάλαβα γιατί άλλαξε προπονητή. Μήπως γιατί σας πήγε ο κόσμος. Μα το στήριξε ο πρόεδρος, τι στήριξε. Σαν τον Μπάουκ τώρα που φαίνεται ότι στηρίζει τον Τούντορ. Εντάξει, οκ. Okay. Για μένα, μακάρι να τον κρατήσει, όχι να πηγαίνει χάλια. Για να έχουμε επιτέλους αυτό το οποίο δεν έχουμε ποτέ στην Ελλάδα. Όχι, φίλε. Όχι, φίλε. Ο Τούντορ αποδεικνύει αυτό που λέει και ο Μάστορας εκτός. Ότι δεν είναι για στρασάριθμο. Δεν είναι άνθρωπος ο οποίος στην πίεση θα αποδώσει. Κάθε επάγγελμα λέει. Αυτός είναι γιατρός. Καλός γιατρός. Καλός γιατρός. Τι είναι αυτός πιλότος. Αεροπορικής, ξέρω, αεροπλοείας. Καλός, καλός. Αυτός τι είναι. Πώς το λένε, οδηγός πούλμαν. Πούλμαντό. Πολύ καλός, βάζει κτλ. Άμα τον βάλεις υπό πίεση, πρέπει να τον κάνεις τεστ. Τα καταφέρνει. Μάλιστα. Ραπτόπουλος. Μάλιστα. Καλός, καλός, καλός. Υποπίεση τα καταφέρνει. Μέτριος. Πάμε παρακάτω. Παίζει ρόλο. Βέβαια. Προπονητής ποδοσφαίρου. Καλός, καλός. Το σύστημα το ξέρει, το ξέρει. Μάλιστα. Ήταν. Μπορεί να πει στη δύσκολη στιγμή. Αντέρ, φύγετε από εδώ πέρα που θα μου πείτε για το 3-5-2. Φύγε και εσύ ρε από εκεί πέρα που μου φρεστώ το Σάμποτο παλτό. Καλά, φύγε από εδώ πέρα. Μεταξύ τους, ναι, τώρα σε με καημέρι. 3-5-2. Τι σας έκανε το 3-5-2 ρε άμπαλι. Σας έβαλε πόσα γκολ και πόσες χαμένες τελικές. Μάλιστα. Το 3-5-2 έχει ατομικά λάθη και αδυναμία στον αέρα. Φταίει το σύστημα. Λέει ναι. Ποιος το λέει? Αυτός που δεν ξέρει μπάλα. Αυτός που είναι ευκαιριακός. Παίξε λοιπόν τετράδα. Ανεβάζει λοιπόν τα δύο τα μπακ ψηλά. Μένουν δύο στο περασμένο. Χαλάει το μάκετ του μεταξύ που έκανε δουλειά μέχρι τώρα. Μένει ο Τζιόλης που είναι αργός και σίγουρα άμα το ρωτήσει τώρα ο Κουλιανός του πήρε εσύ καλύτερα ποιο είναι το 3-5-2 ή το 4-2-3-1. Ξέρεις θα μπει ο Τζιόλης. Το 3-5-2 ρε. Είναι τρεις εκεί. Εγώ αυτό και τα λοιπά. Άμα κρατήσω και ένα μπακ το ψήσω και τα αμυντικό γίνεται. Γιατί να είναι. Για ρωτά το Μαλέζα. Τρία θέλει το περίνασε με τον Τζιόλη. Θα σε πει τρεις παίζω καλύτερα. Για πες το Μακ. Σε έβαλε αιτία απόλυσης. Το μάτς με την Αυτίνα, τη Ρώσικη. Το μάτς με την Τρίπολη 2. Το μάτς με τον Παθρακικό είναι η σφραγίδα της απόλυσης του Τούντο. Να σου πω το λόγο. Θες να παίξεις 4-2-3-1. Μάλιστα. 4-3-3. Μάλιστα κύριε μου. Έχεις να παίξεις δηλαδή με ένα 4-2 extreme και ένα δεκάρι. Μάλιστα κύριε μου. Και δύο πλάγια back. Μάλιστα και δύο κόφτες. Πολύ ωραία. Και βάζεις το Max Enterfore. Βάζεις το Max Enterfore. Στην κορυφή μόνο του ρε. Μόνο του! Όταν από τα πλάγια σου έχει κλείνει προς τα μέσα 10 φορές. Σταμάτα, σου έχει κάνει γκολ. Μη μου το χαλάς. Μη μου το συμπληρώνεις. Μου το χαλάς τώρα. Καλά, με συγχωρείς. Ναι, μη, όχι, ας τα πλάγια. Νόμιζα διάλογο. Όχι, δεν είναι διάλογος, είναι ότι το 3-5-2 βόλεψε το Μακ σίγουρα. Τον ανέστησε. Εννοείται. Το χασογκόλι, το ποιοτικό χασογκόλι, γράψτε το κεφαλαία στις εφημερίδες που δουλεύετε. Μακ ίσον, ποιοτικό χασογκόλι. Ποιοτικότατο. Μόνο του σέντερφορ εννιάρι με εξτρέμ θα κάνει τον κόσμο. Θα κάνει τον κόσμο να χοροπηδάει και να τον κυνηγάει έξω από την τούμπα στο αυτοκίνητό του. Και αυτά τα κάνει ο Τούντορ. Και αυτά το κάνει ο Τούντορ. 4-2-3-1 με Μακ κορυφή, όχι τον Κλάους. Είσαι από εδώ στη Σερβία να σε πάνε, όχι στην Κροατία, στη Σερβία και να σε παραδώσουν εκεί εχμάλωτο. Δεν υπάρχει ρε προπονητή που βάζει το Μακ Center 4 μόνο του εννιάρι σε 4-2-3-1. Έτσι κάνει κριτική ο κόσμο. Διαφωνεί? Όχι, όπως είδε συμφώνησε. Από πλάγια δηλαδή να μπει ο Μακ, τι να κάνει. Έπεσε και πέρσι πλάγια. Και έπιανε τον Μακ και έκανε πολύ μεγάλες διαδρομές και. Απίστευτο μήνυμα από τον 643. Τι είπε ο 643. Με τέτοιο πρόεδρο που έχει ράπο κόκκινος, δικαιούται να ξέρει από καβούρια. Αυτοί που δεν κάνουν τίποτα. Λοιπόν, το ζήτημα να πιένω στον ΠΑΟΚ. Για μένα. Βλέπουμε ότι ο άνθρωπος λεφτά βάζει. Οι επιλογές του είναι σωστές,
Δηλαδή, ο Άρνεσεν δεν είναι κανένας τυχαίος, ούτε κανένας γέρος. Είναι 52 ετών. Πώς είναι? 52 ετών. 60 είναι. 55. 60 είναι. 60, τέλος πάντων. Ναι. Δεν επιμένω. Τι δεν επιμένεις? Δεν επιμένω, ρε φίλε. Είναι. Μπορεί να είμαι λάθος. Λάθος είσαι. Μπορεί να είμαι λάθος. Το 55 γεννημένος είναι. Πώς είναι 52 χρόνια? 52 χρόνια κάνεις δεύτερο κάπου. Λοιπόν, okay, ο άνθρωπος έχει μια καριέρα. Δεν με νοιάζει. Μεγάλη. Δεν με απασχολεί εμένα. Δεν φαίνεται ότι ψάχνει για σύνταξη. Δεν μου δείχνει ότι ψάχνει για σύνταξη. Και απόδειξη αυτού είναι ότι δεν πήρε να φέρει ένα όνομα φτασμένο, που θα ήταν η εύκολη δουλειά στον ΠΑΟΚ, αλλά πήρε έναν εκολαπτώμενο προπονητή. Ναι. Πήρε ένα προπονητή ο οποίος έχει φιλοδοξίες, έχει όνειρα, θέλει να κάνει άσχετα με το τι θα γίνει, και τον έφερε χωρίς να του κοστίσει ένα σκασμό λεφτά. Δεν πήρε ένα προπονητή με 1 εκατομμύριο ευρώ. Πήρε ένα προπονητή με 200 χιλιάρικα. Και για να μην χρεώσει την ομάδα και γιατί τον πιστεύει. Μάλιστα. Αυτό δεν μου δείχνει άνθρωπο ο οποίος έρχεται να κάνει αρπαχτή. Μάλιστα. Θα μου πεις από αυτό. Όσο για τις μεταγραφές. Δεν μου λες, ρε Κόκκινε. Δικαιούσε να φωνάζει. Δεν μου λες, ρε Κόκκινε. Ναι. Για σε κάνω εγώ αντιπαράθεση τώρα. Άμα πάρει ένα προπονηταρά, ρε, μπορεί να του φέρει παλτά. Να είμαι εγώ προπονητής, να έχω πάρει 10 χρόνια στο εξωτερικό, να έχω πάρει 2 τίτλους. Αυτό είναι αντίλογος. Ναι, είναι αντίλογος. Μπορεί να τον φάει λεφτά. Μπορεί να του φέρει εσύ ένα προπονηταρά, τον όρισε τερματοφύλακα. Μπορεί και να τα μοιραστούν. Έλα δώρε. Σου απαντάω. Μπορεί και να τα μοιραστούν. Δεν θα μοιραστούν, ρε. Μπορεί να φέρει σε προπονηταρά. Ρε, υπάρχει εύκολη απάντηση. Λίγο, δεν έρχονται μεγάλοι παίκτες, έρχονται μόνο σταμάτα τα παίκτες. Σταμάτα λίγο, ρε, έξυπνε. Σου απαντάω. Μπορεί να του φέρει το σάμπο για χαφ και να φάει το. Άμα τα μοιράζονται, μια χαρά. Άστε, ρε, άστε. Κάνω τον πονηρό και Άστε τώρα. Πάω να φάει το γκάτσε τώρα, να φάει το σάμπο. Πάει το σάμπο εξτρέμ. Και δεν είναι για απόλυση αυτό ο προπονητή. Βάζει το σάμπο δεξί μπαχάφ και δεν είναι για απόλυση αυτός ο προπονητής. Έχει τρελαθεί. Για ένα πράγμα που έκανε. Έχει τρελαθεί, ρε, τρελαθήκατε. Υπερβολικός. Τι υπερβολικός είσαι, ρε. Άμα ήταν Έλληνες, τον κρεμάγατε κουδούνια. Είσαι υπερβολικός. Εγώ είμαι υπερβολικός. Είσαι υπερβολικός. Έξω αριστερά το σάμπο και το χαρίσει κόφτη. Ρε, πολλά με τον κολάσα. Α, σε καημένε τώρα. Είπες κάτι. Τετράδα στην μόνο άμυνα. Σου. Δηλαδή, άμα πάει αυτό. Ρε Κώστα. Ρε Κώστα. Δεν τα λέει κανείς. Αν πάει με Τζιόλι σέντερ μπακ, ευθεία με Μαλεζά και το χαρίσει που πάει να το σηκώσουν για χαφ. Αυτοί οι άμπαλοι πλην του Κουλιανού που νομίζω ότι το ποδόσφαιρο το κατέχει απόλυτα. Αλλά διαφωνώ εδώ με τον Νίκο στο θέμα του, πώς μαρκάρει ο Χαρίσης, Νίκο. Και βάλει και τον Κολάσα χαφ. Και πάει να παίξεις, ρε φίλε. Πού να παίξεις? Να πάει να παίξεις τον Αγροτικό Αστέρα. Θα σου βάλει 2 γκολ ο Θεοδωρίδης. Ο γιος του Προέδρου, 2 γκολ θα σα βάλει. Μόνο σου. Θα γίνει ήρωας, ρε. Μόνο σου. Εγώ λέω μόνο σου. Μόνο σου είπε πριν. Τρελώσεις, ρε. Μόνο σου είπε πριν ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει υπό καθεστώς πίεσης. Σέβομαι τη δουλειά που κάνεις και εσύ και ο Βασίλης ο Μάστορας και όλοι. Και λέω, δεν μπορώ να το πετάνε έτσι, κάτι θα γνωρίζουν. Από τη στιγμή που μου λες δεν μπορεί να λειτουργήσει υπό καθεστώς πίεσης. Δεν το δικαιολογείς. Όχι, ρε. Γιατί εχθές δεν είχε καθεστώς πίεση. Ρε φίλε, τον επιλέξανε. Είχε να αντιμετωπίσει τον τελευταίο της βαθμολογίας, ο οποίος έκανε 2 γκολ σε 9 μάτς, ο οποίος είναι πεθαμένος. Έχει εξτρέμ το Χαβίτο, τον Παλέμαχο. Σε ρωτάω δεν κάτι. Παίζει ο σέντερφορ του ο καλός. Παίζει με τον Τεγκινή σέντερφορ. Παίζει με τον Λαδάκι Κόφτη. Να σου το κάνω πιο σταμάτα απλό. Λίγο να στα πω, ρε. Παίζει με τον Λαδάκι Κόφτη, ο οποίος ο άνθρωπος είναι 6 μήνες με μηνίσκο και έχει παίξει τα 3 μάτς. Και πάει και του παίρνει το κέντρο. Απαρατήστε με ένα που δεν έχει απόλυση. Τον ΠΑΟΚ προπονεί. Δεν προπονεί τον Ηρακλή. Δεν προπονεί τον Πανιόνιο. Δεν προπονεί τον Απόλλωνα Αθηνών. Τον ΠΑΟΚ προπονεί. Τον οποίο λένε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ είναι για μεγάλα πράγματα. Πλάκαρε με κάνεις. Τι εννοείς μεγάλα πράγματα? Μεγάλα πράγματα είναι να παίξει μπάλα. Γίνεται λίγο σαφής. Μπάλα θα παίξει, θα είναι σωστός, θα κοιτάξει την άμυνά του. Μπροστά. Ξέρεις τι είναι μεγάλα πράγματα. Ρεσί, για τον Γρηγόρη, ποια είναι τα μεγάλα πράγματα. Όποιος το καταλάβει, ο άνθρωπος το χάσε, ρε. Πάρ το χαμπάρι. Θέλει να ακούσει δύο κουβέντες. Όταν έχει να παίξει 4-2-3-1 και να πάει με την πλάγια γραμμή τη σέντρα και έχει το Max Center 4, του δίνει το δελτίο του τον Τούντορ, την καμπαρντίνα του και του λες φύγε, ρε. Θες να ακούσει δύο πράγματα για να τελειώνει. Το Max Center 4, σταμάτα λίγο, ρε. 4-2-3-1 σταμάτα λίγο. Παλιό άμπαλι όλοι. 4-2-3-1 Center 4 ο Μακ 9 μόνο του με σέντρε. Και έχει τον Κλάους έξω στις τρεις φάσεις ένα γκολ και χάνεις 3-3 και πας για 3-5. Κύριε αυτός προπονητής για τον ΠΑΟΚ. Δεν πάτε στο διάλογο, λέω. Να πας εσύ. Ας στο διάλογο εκεί πέρα, σερσερίδες. Άντε μισό τόσο κανένα φάμε με σημεριά. Να μην φωνάξω τον άλλον. Α, πολλές μαγκές κάνεις. Μην δίδες τώρα δίπλα στο Μαΐδι, εμείς είμαστε σαν μίγα μπροστά του. Κάνεις μαγκές. Φωνάξω τον άλλον. Άσε βρε τώρα. Θα το φωνάξω τον αδερφό μου. Σαν τα μικρά τα παιδιά. Άκουλε για να τελειώνουμε. Όποιος το πιάσει, το έπιασε. Εμείς εδώ δεν είχαμε ποτέ εμπάθεια και δεν έχουμε για καμία ομάδα.
Λοιπόν, ακούστε για να συνοηθούμε. Στα μάτια τα δικά μου, αν συμφωνεί ο Κώσος, καλώς. Για μένα, αν ο ΠΑΟΚ φέτος, με τις 14 μεταγραφές, με το νέο τεχνικό διευθυντή, με τον νέο προπονητή, έχει του χρόνου ένα κορμό 6 με 8, με 8 ποδοσφαιριστών, οι οποίοι πλαισιωθούν από κάποιους άλλους και, και παίξει κάποιο ποδόσφαιρο το οποίο δείχνει ότι αυτό είναι το στυλ του, παράγει και είναι ομάδα για τη νέα χρονιά, υπολογίσιμη, σοβαρή και ανταγωνιστική, θα έχει πετύχει η χρονιά. Τρελαθεί, ρε. Ως κόντρας αριστερό. Είμαι ρεαλιστής. Ως κόντρας αριστερό μπακ. Είμαι ρεαλιστής. Το παιδάκι το καίει, ρε, το φουκάρα. Παιδάκι. Το καίει το παλικάρι. Όριμος αριστερό μπακ. Τι όριμος, ρε. Αριστερό μπακ. Στόπερ τον έβαλε. Και πήγε ο άλλος Ελευθερόπουλος ο Παπακαλιάτης, έβγαλε τον Μπαϊκαρά από εκεί και του βάλε το Χαβίτο. Είναι ατρελαίνεσαι, ρε. Φταίει ο Παπακαλιάτης τώρα. Ρε πλάκα κάνεις. Έχω βάλει δύο γκολ από τη δεξιά μου μεριά. Ο δεξιός μου εξτρέμ. Δεν μου λες ερώτηση. Έχει αριστερό μπακ το σκόνδρα. Και πας εσύ ρε άθλη άντρα. Ερώτηση. Παπακαλιάτη. Ξέρεις αν του είπε τίποτα ο Μπαϊκαρά. Αν του είπε δεν μπορώ άλλο, βγάλε με. Γιατί τον έβγαλε. Η αλλαγή που έγινε. Τι αλλαγή έκανε. Ξέρεις. Γιατί υπό ποιες συνθήκες μπορεί να γίνει. Τι αλλαγή έκανε. Πες μου εσύ. Πραγματικά δεν ξέρω. Άμα δεν ξέρει, μην μιλάς. Όχι. Οι αλλαγές μπορεί να έχουν δικές συνθήκες, τις οποίες δεν γνωρίζεις. Δεν ξέρεις. Πάει και βάζει άλλος εσωτερικό τον Μπακαρά, ναι, και πετάει το Χαβίτο να πούμε έξω δεξιά. Τι είχε στο μυαλό του. Είχε στο μυαλό του. Τυρόπιτα είχε στο μυαλό του. Τυρόπιτα είχε. Στο μυαλό του. Στραγάλια την Κομωτινή, στα αυτιά του μέσα είχε. Πήγε και έβαλε το Χαβίτο τον Παλέμαχο πάνω στο σκόνδρα. Πρόεδρε, διώξε τον Παπακαλιάτη και πάρ' τον Ραπτόπουλο προπονητή. Άντε βρε Λινάτσα τώρα. Λάθος έκανε. Και πήρε το 3-3 και είναι λάθος. Δηλαδή, άμα ήταν καλός, τι τα έκανε. Έκανε τόσο τελική στον ΠΑΟΚ. Πήρε 3-3 και το ταχώνεις. Για το χώσω. Δεν μπορώ να σε πω. Δηλαδή, μέχρι τώρα η ομάδα του Πανθρακικού είχε βάλει 2 γκολ σε 9 παιχνίδια. Για αυτό το κομμάτι σου λέω. Συγγνώμη λίγο. Για αυτό το κομμάτι σου λέω. Με συγχωρείς, υπάρχει κάποιος ο οποίος τα κάνει τέλεια όλα. Ναι. Ο Μπουκ που έχει 100 μονάδες το 3-3. Αυτός τα κάνει τέλεια. Ο Μπουκ τα κάνει. Ο Μπουκ είναι θεός. Να σου πω λίγο κάτι. Μπορείς να το παίξεις, ρε. Έξυπνε. Κάνεις το στοιχηματία. Πάνε, παίξεις το 3-3. Και βάλε 1000 ευρώ. Ερώτηση. Να πάρεις ένα δισεκατομμύριο. Ερώτηση. Άντε το. Πρώτα απ' όλα δεν σου δίνουν αυτά τα χρήματα. Τι σου δίνουν, μέχρι πόσα σου δίνουν. Ψαχτείτε. Εσύ ψάξου. Στην Κίνα μπορεί να πάρεις. Στη Μαλαισία μπορεί να πάρεις πολλά λεφτά. Ξέρω, ρε, κόκκινο. Υπάρχουν ειδικοί λογαριασμοί, μπορεί να πάρεις πολλά λεφτά. Τι ειδικοί λογαριασμοί. Ο πολύς ο κόσμος, εμείς οι κοινοί. Μέχρι πόσα μπορώ να πάρω. Στον ΟΠΑΠ μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ. Μείον τα 800 χιλιάρικα. Άσχημα είναι. Παίξε, είχε 800 χιλιάρικα. Μη σε πάει παραπάνω. Ρε, μόλις πάρει να παίξει κάτι τέτοιο και να πάρει 800 χιλιάρικα, γιατί θα παίξει από το τηλέφωνο, θα πει. Στο δίνω 50 μονάδες, θέλεις. Ποιο τηλέφωνο. Για να δεχτούν στοίχημα πάνω από ένα ποσό. Ποιος, ο ΠΑΠ, βεβαίως. Τι σε λέει. Παίρνει έγκριση. Δεν περνάει το δελτίο έτσι. Τι λέτε, ρε. Δεν τα ξέρεις τα γράμματα κάτω. Πώς παίζω. Τι έπαιξε, πόσα λεφτά. 400 χιλιάρικα, 500 να πάρω. Με σκορ, 4-5 σκορ. Μπερδεύεσαι. Αν βάλεις μεγάλο δελτίο πάνω από 1000 ευρώ πάνω εγώ από. Εγώ να βάλω πάνω από 1000 ευρώ. Εσύ αν ποντάρεις. Ναι, ναι, τι. Αν ποντάρεις. Α, αυτό ναι, αν ποντάρεις. Ζητάνε έγκριση. Και θα σου πούνε ότι γίνεται ό,τι γίνεται στο ανταλλακτήριο, σου λες το δίνω τόσο θέλεις. Μάλιστα. Δεν το ξέρω. Γιατί πέφτουν οι αποδόσεις. Όταν βλέπουν ότι φορτώνεται κάτι. Δεν μπορώ εγώ να πάω σε 10 δελτία να κάνω 10 δελτία από 1000 ευρώ. Τι αν με κάνει. Πάω σε 10 προποζήσεις. Δεν ξέρω το ποσό που θέλει έγκριση. Δεν γνωρίζω το ποσό που θέλει έγκριση. Να μαθαίνεις, ημιμαθήσεις. Να πάω να μάθεις, ημιμαθείς. Δεν το ξέρω. Ημιμάθεια. Μάθω. Ρε φίλε, και 1000 ευρώ να είναι. Ναι. Σε ρωτάω κάτι με 100 συντελεστή και να πάρεις 100.000. 100.000. Λοιπόν, σου λέω, παίρνει τηλέφωνο. Στο δεύτερο τηλεφώνημα για άλλα 1000 ευρώ θα σου πει 80 μα. Στο τρίτο 50 μονάδες. Έτσι γουστάρει, ρε μπούκινε. Προφυλάσσει την τσέπη του. Αυτό κάνει. Εγώ πάντως έπαιξα σκορ. Που μου δίνανε 300 ευρώ. Με 3 ευρώ δεν του πει. Αυτό όμως το να πιάσει 3 σκορ και 4 είναι πιο πιθανό να κερδίσει το Τζόκερ παρά να πιάσει 3 σκορ. Εντάξει. Κατάλαβες. Εντάξει. Αυτό σου λέω. Α, μου στείλε άλλο ένα μήνυμα το Σάββατο, έπαιρνε 350.000 ευρώ αν γινόταν ανατροπή η Γαλατά. Και η Γαλατά το κάνει ανατροπή και τρώει 200 καθυστερήσεις. Δεν τα πήρε ο άνθρωπος τα λεφτά. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, με κούρασες, φτάνει. Σε κούρασε. Με κούρασες, ναι. Σου λέω ότι δεν μπορεί να τα παίξουν έτσι εύκολα. Οι μεγάλοι τα παίζουν. Τους προπονητές, εδώ ο ΠΑΟΚ έχει χάσει δευτερόλεπτα. Ο ΠΑΟΚ τι έχει κάνει. Ο ΠΑΟΚ είχε απαιτητικούς οπαδούς. Έβγαινε ο Λόραντ με έμφραγμα από την καταπακτή στο μάτς με τον Άρη και το λέγανε Ρουφιάνε του Παντελάκη φύγε. Του είχαν βγάλει πανό. Το Λόραντ, τον προπονητάρά του. Του λέγανε φύγε, ρε. Εντάξει, τρίτο ήταν ο ΠΑΟΚ. Το Σάουντ δεν διώξαν για τον Σάουντ. Αστάρε τώρα. Και τώρα έρχεται ο Τούντο να πουλήσει Μούρι εδώ στη Θεσσαλονίκη, να με βάλει εμένα το Σάμπο Εκστρέμ σε 4-4-2, να με βάλει το Σάμπο δεξί back half σε 3-5-2,
Έρχεται να με βάλει να πούμε στην ευθεία. Να μάθει την πλάτη. Κάτσε λίγο, ρε φίλε. Όχι, να μάθει την πλάτη του ΠΑΟΚ. Στη δικιά μου την πλάτη δεν μάθει. Να βάλει το Μαλεζά στην ευθεία με τον Τζιόλι και να βάλει το Χαρίση με τον Κολάσα Χαφ και οι παοξίδε οι ρεπόρτερ να τον κάνουν το Χαρίση Πεκταρά. Πού να πάτε μπροστά, ρε καραγκιόδε. Είστε τρελοί, ρε. Έχετε χαζέψει τελείω. Ο Χαρίση λέει μεγάλο Χαφ κτλ. Ρε, άμα ήταν μεγάλο Χαφ ο Χαρίση, δεν θα τον έπαιρνε ο Μαρινάκη στον Ολυμπιακό. Άμα ο Κοροβέ ήταν back half καλό, δεν θα τον έπαιρνε ο Μαρινάκη στον Ολυμπιακό. Έχετε χαζέψει τελείω. Τι πιστέψατε ότι πήρατε τον Κοτσιανικούλη από τα χέρια του Κόκαλη. Έχετε χαζέψει τελείω, μου φαίνεται μεσημεριάτικα. Άντε μπράβο. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο μεργανές. Ροκάρεις καλά, μ' ανεβάζεις. Και πολύ κόσμο πιστεύω. Εδώ είστε στο Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM, στην εκπομπή που γίνεται της Κακομοίρας. Τα τρία εντάρια είναι γεμάτα, ο κόσμος περιμένει. Υπενθυμίζω ότι χωρικός μας, να υπενθυμίσω μάλλον το χωρικό μας, καθώς άνοιξε εδώ. Αν έπεσε το ρεύμα στο σπίτι και δεν έχετε ίντερνετ, αν ξέμεινες από σταθερό λόγω τεχνικού προβλήματος, ό,τι και αν συμβεί, δεν ξεμένεις ποτέ από επικοινωνία στο σπίτι. Γιατί με το Vodafone Home απολαμβάνεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα δωρεάν ρεζέρβα στην επικοινωνία σου. Κάνεις τη Vodafone ένα απλό τηλεφώνημα στο 13830 για να ενημερώσεις για το πρόβλημά σου και αμέσως ενεργοποιούν στο κινητό σου δωρεάν απεριόριστο χρόνο μιλίας και megabyte μέχρι να επανέλθει η υπηρεσία σταθερής. Τόσο απλά και όμορφα, μάθε περισσότερα για τη ρεζέρβα επικοινωνίας στο vodafone.gr / home. 9.55 καιρό τα μηνύματα στο 54.340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολης 95,5 στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Εσύ από πίσω από την πλάτη μου, σουπιά, άλλη σουπιά, ψηλή σουπιά είναι αυτή. Τι έγινε, κόλλος και βρακή γίνανε τώρα. Κόλλος και βρακή γίνανε. Λοιπόν, αλφα μη... Δύο κενό, βιβλίο ονοματεπώνυμο στο 54-344 για το βιβλίο του Τζον Έσμπο και αλφαμι 3 κενό, Σμύρνη ονοματεπώνυμο στο 54-344 για το ταξίδι στη Σμύρνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Πάμε. Εμπρός. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Βεβαίως, σε φταί κάναμε. Καλησπέρα στην γαλάζια Θεσσαλονίκη μας, στην πόλη του Ηρακλή μας. Καλησπέρα κύριε Κόκκινε, καλησπέρα και δίπλα στην Μπαμπούσκα. Μπαμπούσκα, μας έβγαλε στην Παναγία μία εβδομάδα εσύ και ο κύριος Ομαΐδης. Λοιπόν, θα αποκαλύψει, θα αποκαλύψει. Ρώτησε στον κύριο Κόκκινο, επειδή ήταν μπερδεμένος, είχε την εκπομπή του. Είχε μπροστά λοιπόν τον υπερκοριό, γραμμένο στις σελίδες, είχε, τα έβλεπε και έκανε τις ερωτήσεις. Δεν μπόρεσε να πάρει καμία απάντηση για το θέμα του Ηράκλη. Όσο για τον κύριο Πουρούνια, όσο τον είδα χθες στην τηλεόραση, πρέπει να κατάλαβαν πολλά πράγματα. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, αυτός ο άνθρωπος τέλος πάντων, να μην πω τίποτα άλλο, είπε το εξής, ότι με είδε ο Κούλιας στο παιχνίδι που έκανα προσωπικά έξοδα στο Ηράκλη Παναχαϊκή που είχα έρθει για τα play-off. Και από τότε, λέει, έκανε μια δήλωση ο Κούγιας, ξεσηκώθηκε ο κόσμος στη Ηρακλή και δεν μίλησα ξανά με τον κύριο Παπαθανασάκη και τα λοιπά. Και είπε ότι εγώ έλεγα σε ένα φίλο μου από τον Καναδά όλες αυτές τις εικασίες και τα λοιπά και να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, τώρα αυτά δεν γίνονται κύριε Ραπτόπουλε, διότι ο Ηρακλής δεν είναι συνηθισμένος σαν την ομάδα της γειτονιάς σας να είναι στα τέσσερα αβέρτα. Ο Ηρακλής είναι επαναστάτης, αυτά που λέει τα τηρεί. Δεν φυλάει κανένα δαχτυλίδι, όσο και να θέλετε εσείς. Και επιτρέψτε μου μια έκφραση μόνο, ο αντιρακλιδέας κύριε Στομαίδης, όχι τώρα, γνωστό από γενιά σε γενιά. Λοιπόν, δεν μπορούν να πειράξουν τον Ηράκλη. Και στις 10 η ώρα είχε μια συνέντευξη σε άλλο τοπικό κανάλι εδώ της γειτονιάς σας, στην ΕΡΤΡΙΑ, με Παοξή που πήρε τη συνέντευξη. Λοιπόν, και είπε ο κύριος Παναλασάκης ότι εγώ δεν θέλω να συναντήσω κανέναν από αυτούς, δεν με ενδιαφέρουν. Ήδη λέει έχω δύο διαφορετικές προτάσεις
ξαφνικά για να πάρουν τον Ηρακλή. Δεν πρόκειται να τον πάρουν τον Ηρακλή από τα χέρια μου. Θα προσπαθήσουμε και θα κάνουμε αυτή την ομάδα μεγάλη. Αυτά είπε ο κύριος Μαδαδασάκης. Το να βγει να απαντήσει ο κύριος Μαδαδασάκης το τι είπε ο Κοριός και το τι δεν είπε ο Κοριός, ξέρουμε πολύ καλά για ποιον είναι ο Κοριός, κύριε Ραπτόπουλε. Ξέρουμε πολύ καλά ποιους αφορά ο Κοριός, ο υπερκοριός. Μα δεν έκανε κάτι ο άνθρωπος. Κοιτάξτε, σας παρακαλώ. Δηλαδή, και να έχει μια βοήθεια, δηλαδή κακό είναι. Αυτά, όλοι παίρνουν διαιτητές για βοήθεια. Ναι. Δηλαδή, ο κύριος Παπαθανασάκης κακό έκανε. Πρέπει να απολογηθεί. Είπα, λέει, στο φίλο μου ναι. που γνώρισε τον κύριο Παπαθανασάκη, είναι ένας κύριος ο οποίος διαφεύγει από εδώ και ζει μόνιμα στο Τορόντο. Έλληνας πλούσιος πολύ. Δεν θα σας αποκαλύψω το όνομα, όπως έκανε και ο κύριος Θωμαΐδης. Λοιπόν. Και εκεί γνωρίστηκε με τον κύριο Παπαθανασάκη και επειδή είναι κουμπάρος του Πυρούνια, ο καταζητούμενος από εδώ είναι εκεί πρόεδρος του Ελληνισμού στο Τορόντο, το έπαιξε ότι για να κάνει τον καλό στον κουμπάρο του να βοηθήσει τον Παπαθανασάκη. Ναι. Είχε το σκεπτικό ότι ήθελε να πάρει ένα πόστο λοιπόν, καταλάβατε, ναι. πράγμα το οποίο δεν έγινε ποτέ, και του λέει, ακούγεται στις συνομιλίες να λέει στον κουμπάρο του, στον Παπαθανασάκη, μην ανησυχείς, έχω τρεις διαιτητές από τον Πειραιά, θα τον βοηθήσω τον Ηρακλή. Μα από τον Πειραιά, πέρσι ο Ηρακλής αγωνιζότανε στο Βόρειο Όμιλο, κύριε. Δεν είχε από τον Πειραιά διαιτητές, κύριε Ραπτόπουλε. Αυτά λοιπόν... Δεν είχε. Όχι, δεν είχε, βεβαίως δεν είχε. Από τον Πειραιά δεν είχε. Μιλάτε ελληνικά, κύριε. Μιλάω, κύριε. Άμπραβο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, αυτές οι τραγωδίες, ζήστε τη δική σας τραγωδία. Με την ομάδα της γειτονιάς σας, με χιλιάδες σκάνδαλα, εδώ και τόσα χρόνια, μία ομάδα ανύπαρκτη, με μηδέν τίτλους, μία ομάδα... Μάνο, φτάνει, πεντάλεπτο, πεντάλεπτο, γεια, σε παρακαλώ, το ρεζουμέ το είπε, εφτάνει ρε Μάνο. Όταν να πούμε για τον ΠΑΟΚ, φτάνει κύριε Κόκκινε. Ναι, επίτηδες το κάνω γιατί θέλω να γλύψω τον ΠΑΟΚ, γεια. Όχι, γεια, στον επόμενο. Ναι. Ορίστε! Έλα, πού σε... Λίγο τον κύριο Ραπτόπουλο ήθελα, παρακαλώ. Κάτσε να αφήσω το πιρούνι μου γιατί έτρωγα. Τον κύριο! Λοιπόν, άκου να δεις, Ραπτόπουλε. Η Σαύρα, η Σουπιά έγινε, ο Γερμανοτσολιάς έγινε κύριος. Όχι, ναι, κύριος για να... γιατί θα με κόψετε. Εσείς είστε και επαναστάτες της πλάκας. Σαν τον ΠΑΟ, κατάλαβες. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν μου λες εσύ πόσα έχει... Ο ΠΑΟΚ να πούμε το χρόνο έσοδα. Πολλά. Πόσα. Κάνα 15, 20. 20. 20. Στα 4 χρόνια που είναι εκεί πέρα πόσα είναι ρε. 80, 90. Α, μπράβο. Τι έβαλε ρε αυτός ο άντρας. Δεν έχει 80 μαγαζί. Γιατί κοροϊδεύετε τον κόσμο, δηλαδή ακοροϊδεύσετε και εμάς ρε. Εμείς γιατί κοροϊδεύουμε τον κόσμο, συγγνώμη. Εσείς κοροϊδεύετε τον κόσμο. Πώς. Ότι είναι άντρας, βάζει λεφτά και κάνει και δείχνει. Εσύ λες δεν βάζεις λεφτά, πλήρωσε. Λάδι. Τα χρέη. Ποια πλήρωσε, ρε. Δεν τα πλήρωσε. Ο χτυματομεσίτης. Τι πλήρωσε, ρε. Δεν τα πλήρωσε. Εσύ λες δεν τα πλήρωσε. Όχι, ρε, δεν πλήρωσε αυτός. Δεν τα πλήρωσε αυτός. Άσε, αυτό που λέτε εσείς είναι άλλο. Έτσι. Πρόσεξε να δεις. Και δεύτερον. Δεν μου λέτε αυτό που λέτε. Μάλιστα. Θα μιλήσει ειλικρινά. Ναι. Θέλω να πω και στο φίλο μου το Μάνο. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα, να φτάκια που πηγούσαμε και να καπεταναίει, φου πάνω. Δεν μου λες, εμείς δεν σε φέραμε αυτό να δω να πούμε το βραχοπαοξί στο Μετρόπολης. Ναι. Την αλήθεια. Το γνώρισες εσύ πριν από μένα. Όχι. Εγώ δεν στο έφερα πάνω. Εσύ. Που με παρακαλούσε. Ναι. Πες το, ναι, πες το. Εντάξει, τι κακό είναι. Όχι, δεν είναι κακό, αλλά μην μας λέει να πούμε τώρα ξαφνικά να πούμε το τα έμαθε όλα να πούμε και ξέρω εγώ και μας πουλάει και πνεύμα. Και λέει και ότι είναι μάγκας. Κολλό μάγκας είναι. Στοπ. Αν δεν βρίστε δεν μπορείτε. Ντροπή. Ναι. Ναι κύριε. Ναι. Ναι κύριε. Έλα ρε ρόμπα ξεκούμποτη. Κόκκινε εσένα λέει. Όχι, με τον προλαλήσαντα. Α, ούτε εμένα λες. Μάλιστα. Τη γλιτώσαμε κόκκινε. Συνεχίστε κύριε, συνεχίστε. Κύριε Ραπτόπουλε, ναι.
Λοιπόν, σήμερα είναι λίγο δύσκολη μέρα για εσάς. Νιώθω τα μηχανία, βλέπω. Εγώ γιατί να νιώθω τα μηχανία, φίλε? Πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη. Αν και έχετε την τέχνη του θεατρίνου σε υπέρμετρο βαθμό. Θεατρίνο σε υπέρμετρο βαθμό. Λοιπόν, πείτε ό,τι θέλετε, κύριε. Φυσικά, και θα πούμε ό,τι θέλουμε. Δηλαδή, εντάξει. Όχι, να σου πω κάτι, δεν βρίζουμε, ούτε λέμε όμορφα τα πράγματα. Άκουλε. Και λέμε την πραγματικότητα, ρε, κύριε Ραπτόπουλε. Αλλά εσείς συνεχίζετε τα τοπήματα μετά από ένα, το ένα μετά το άλλο. Όχι μόνο, εντάξει, ο Θωμαίδης εδώ μας έδωσε μια είδηση, ας πούμε, και λέει: να, ο Πυρούνιας λέει, μίλησε, λέει, και τα παίρνει πίσω, νόμου και τα λοιπά. Θα το... Ο Θωμαίδης έβγαλε το ρεπορτάζ. Εγώ με το κόκκινο φουκαράδες, πού να βγάλουμε τέτοιο ρεπορτάζ? Κύριε Ραπτό, κύριε Κόκκινε, παρακαλώ. Πήρε ένα, έστειλε ένας παουκτσής πριν μήνυμα και είπε το Ραπτόπουλο ότι σε πήγαινα και αλλά γλύφεις τώρα τους... Τους Ηρακλήδεις, ναι. Τους Ηρακλήδεις. Ξέρεις γιατί τους γλύφει? Γιατί? Γιατί είναι σε πολύ δύσκολη θέση τώρα. Δηλαδή φοβάται κανένα... Δεν ξέρω τι φοβάται ο κύριος Ραπτόπουλος. Άκου να δεις, τώρα. Άκου να δεις, φίλε. Και πέρα, τα μαζεύει πέρα, ο κύριος Ραπτόπουλος. Άκου να δεις, φίλε. Άκου να δεις, άκου να δεις. Δεν μαζεύω. Ό,τι θες θα σύρεις στο διπλανό μου, αλλά να τον χρεώσεις δεν έχεις δικαίωμα. Ούτε εσύ ούτε κανένας. Εγώ ξέρω ότι μπορεί να είναι τρελός, μπορεί να είναι ανισόρροπος, μπορεί να είναι ανόητος μερικές φορές. Λαμόγιο δεν είναι πάντως. Κακοπροαίρετος δεν είναι. Και λαμόγιο δεν είναι. Κατάλαβες τώρα τι σου λέω? Τι λαμόγιο? Ποιος μίλησε για λαμόγιο? Εμείς μιλήσαμε για επάφεια. Εγώ σου απαντάω. Εγώ δεν μίλησα. Εγώ δεν μίλησα από τα πείρα. Και δεν κανένα. Είναι από αυτούς που την μπεκιάζονται. Αυτός περιμένει τώρα την ευκαιρία από ότι θα ακούσει ένα και για να σου πει να εκεί είχα δίκιο. Κατάλαβες? Γιατί αισθάνεται όντως ηττημένος από το ρεπορτάζ. Όχι το δικό του, αυτά που περίμενε. Συγγνώμη τώρα, δεν πάει έτσι όμως. Υπάρχει κάτι, ρε φίλε. Δηλαδή, όταν δεν μπορεί, ρε φίλε, ότι σου πείτε με ένα ρεπορτάζ, έχει και εσύ τις ευθύνες σου. Δεν είναι μικρό παιδί ο κύριος Ραπτόπουλος. Είναι ο κύριος Θωμαίδης. Δηλαδή, ρε φίλε, αν έχει, και... συγγνώμη λίγο. Αν έχει ευθύνες ο Ραπτόπουλος που σου είπε αυτό το πράγμα. Αυτοί οι οποίοι μας κυβερνάνε και μας κυβερνάνε τόσα χρόνια. Δεν απο... Τι ευθύνες? Δεν είναι αυτό το απάντηση που μου δίνεις, ρε κύριε. Όχι, γιατί συγγνώμη. Είμαστε όμως οι ιδεάτες. Σας αγαπούμε, σας ακούμε. Αλλά τώρα τον υπερασπίζεις στον κρατούλο και καλά κάνετε. Και εγώ τι δεν θα έκανα στη θέση. Άστα, ρε κόκκινε. Άστα, άστα, μην τα. Μην πα δάκρυα. Εντάξει, οκ, ας τον αφήσουμε τον κύριο Ραπτόπουλο, γιατί σήμερα είπαμε. Θα πάει πολύ κράξιμο. Υπάρχει μια συνομιλία. Μιλάει ο άνθρωπος με τον Πυρούνια. Βρε, άκουσε την εκπομπή, την είδε στην εκπομπή. Μα εμείς δεν λέμε ότι είναι κακό. Βρε παλικάρι μου, την είδες στην εκπομπή. Όχι. Άκουσες τι έγινε. Όχι. Δεν ξέρεις τι έγινε καταρχήν. Τότε τι συνεχίζεις να μιλάς. Συνεχίζεις να μιλάς. Και να λες πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σας, γεια σας. Αν θέλετε να αποσύρετε το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα και αν κερδίσετε μέχρι και 500 ευρώ ρεστάκι με διτά, Αφή Κωνσταντινίδη 18133. Τηλεφωνείτε σε αυτό το νούμερο, παρακαλώ. Και ο κύριος Παπαθαρασάκης στην ομάδα του κοιτάει. Δεν κάνει τίποτα κακό. Υπέρ της ομάδας του δουλεύει ο άνθρωπος. Ποιος τον κατηγόρησε? Και να έχει δύο φιλίες δηλαδή στον χώρο του ποδοσφαίρου, δηλαδή θα είναι κατακριτέος. Αυτό λέμε. Και πέντε φίλους θα έχει. Τι έγινε, λέει, πριν, δηλαδή. Το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Τι να το κάνουμε, δηλαδή. Το βγάλουμε τον άνθρωπο. Και αν θέλει να πάρει και μια βοήθεια αύριο μεθαύριο, τι κακό είναι. Τι έχει τους οπαδούς του Ηρακλή να τον κάνουν 200.000 διαρκείας και 500.000 ευρώ διαρκείας? Δεν έχει. Τι να κάνουμε. Πάμε παρακάτω. Δεν βοηθάει ο άνθρωπος. Μάλιστα. Ναι. Ναι, γεια σας παιδιά, εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε. Ναι, Κώστας Ολυμπιακός. Μπράβο. Ναι. Καταρχήν, Κωστή, πιστεύω μου οφείλεις μια συγγνώμη. Εσένα. Γιατί με έκανες χθες να δω την εκπομπή και σε έβαλα και σε έγραψα εσένα και σε άκουσα σήμερα το πρωί στο αυτοκίνητο. Ναι. Και η εκπομπή ήταν φούσκα σε σχέση με αυτά που έλεγες. Όπως είπαν οι προηγούμενοι. Ναι. Ορίστε. Μάπα ήταν η εκπομπή του Θωμαίδη. Καταρχήν δεν την βλέπω ποτέ, αλλά σε σχέση με αυτά που έλεγες εσύ ότι θα φανεί ότι μια ομάδα της πόλης επηρεάζει και κάνει, δεν έχουν γίνει αυτά ποτέ. Όπως είπε και ο πρώτος. Όχι, ρε παιδιά, ακούστε κάτι. Το να έχει φιλίες. Άκου λίγο. Το να έχει φιλίες μια ομάδα, κακό είναι. Ναι, εσύ όμως ξέρεις πώς υπάρχει στις προηγούμενες μέρες. Ότι στήθηκε κάπου στην ότσα παιχνίδια και ανέβη ο Ηρακλής. Όχι, ρε φίλε. Περιμέναμε κάτι τέτοιο. Όχι, αλλά ότι ο κύριος Πυρούνιας ήθελε να έχει μια επαφή με τον κύριο Παπαθανασάκη κτλ. Βέβαια η θύρα 10 του με τον Παπαθανασάκη μην τολμήσεις. Και αυτός δεν τόλμησε. Να κάτι τέτοιο, ναι, έγινε. Πάντως ναι, στους διαλόγους δεν μίλαγε ο Παπαθανασάκης με τον Πυρούνια. Μίλαγε ο Πυρούνιας με έναν από τον Καναδά ο οποίος είναι φυγόντικος από την Ελλάδα. Εντάξει. Ο Παπαθανασάκης δεν ήταν πουθενά μπλεγμένος. Εντάξει. Και μιλάγανε μεταξύ τους και τα κανονίζανε. Τέρμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, ήταν την εκπομπή. Δηλαδή και η εκπομπή ήταν και καλά αυτό το κόνσεπτ και το άλλο ότι θα πήγαινε ο Μαϊνάκης στη φυλακή να συναντήσει τον Κοτσόη, να το χαιρετήσει, να του κάνει επισκεπτήριο. Δεν ξέρω κι εγώ και αυτό τι σημαίνει δηλαδή και είναι τόσο φοβερό. Κακό είναι, εντάξει. Ναι, εντάξει, δεν το ξέρω, αλλά αυτοί το λέγανε σαν... Αν έβλεπες την προηγούμενη εκπομπή,
φίλε μου, θα έλεγες ότι είναι πολύ κακό. Όχι, φίλε. Κοίτα, όχι, φίλε, τίποτα δεν είναι κακό στη ζωή. Τίποτα. Δεν ξέρω από τι γίνεται, αλλά όταν είναι το συγκεκριμένο κανάλι, από τα συγκεκριμένα καθεστώτα, πληρώνονται από τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Δεν σε κατηγορώ. Και τα παρουσιάζουν όπως θέλει. Άκουμε λίγο. Να σου πω και κάτι, όχι, εγώ θα σου πω και κάτι άλλο. Επειδή την εποχή από την αρχή, λέγανε τις φάσεις αμφισβητούμενες και άμα κοίταξες, υπήρχε φάση η οποία ήταν φάση που ο διαιτής δεν έδωσε offside και την είπαν ότι έδωσε offside ο διαιτής και καλά ήταν επηρεασμός. Προπαγάνδα λέγανε, δηλαδή. Όχι, δεν ξέρω πώ θα το κάνω. Τον Ολυμπιακό τον κατατρέχουν, τον κυνηγάνε. Ούτε ναι, αυτό όχι. Θέλω να σου πω ότι τα βλέπουν τα πράγματα όπως θέλουν. Εγώ σου έχω πει και το έχω ξαναπεί ότι έχει κάνει ο Μαϊνάκης, αν έχει κάνει σε τέτοια ιστορία, να μπει μέσα και να τον πάμε εμείς οι οπαδοί του Ολυμπιακού πρώτη. Δεν έχουμε ανάγκη. Όχι, κόψτε και λίγο. Κόψτε και λίγο. Και άλλον Μαϊνάκη και δύο-τρεις Μαϊνάκηδες βρίσκουμε. Μην τον πάτε, μην φτάσουμε μέχρι εκεί. Θα αρχίσω να κλαίω τώρα. Με πιάσουν τα δάκρυα τώρα με αυτά που ακούω. Ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν έχει ανάγκη ούτε Μαρινάκι ούτε κόκαλ ούτε κανέναν. Εάν ο κόσμος του Ολυμπιακού, φίλε, δεν έχει ανάγκη Μαρινάκι και κόκαλ και τα λοιπά, δεν θα έβγαζε στο λιμάνι του Πειραιά να πούμε το δικό του. Θα έβγαζε τον άλλον. Άστο τώρα το παραμύθι. Άστο. Μα όποιος. Τι άστο το παραμύθι, αυτό είναι δυνατό. Άστο ρε φίλε το παραμύθι τώρα. Εδώ ολόκληρο λιμάνι άλλαξε να πούμε. Πήρε, ξέρω εγώ, τις εκλογές να πούμε και τα λοιπά. Με τη δύναμη του κόσμου του Ολυμπιακού. Με τι την πει. Εννοείται, ο κόσμος του Ολυμπιακού έδωσε τη δύναμη. Ποιος την έδωσε. Εδώ ο Μελισανίδης δεν μπορεί να βγάλει δήμαρχο στην Φιλαδέλφεια. Τι είναι αυτό, είναι η νίκη του Μελισανίδη και των Αιγυπτίδων. Μάλιστα. Τέλος. Και να κλείσω. Αυτοί χθες, επειδή άκουσα σήμερα το πρωί την εκπομπή, σε πήραν δύο Αιγυπτίδες φοβεροί τύποι. Μιλάμε πέθανο. Ειδικά με αυτόν που σου είπε κάτι για τις αθώσεις εκεί πέρα. Τι μου λέει αυτό το βράδυ. Είμαι λέει. Το άκουσα. Από πού με παίρνει, φίλε, του λέω. Από τις 100 στρατόσφαιρα, ρε. Έτσι είπε αυτός. Ναι. Και θα σε κάνω πίπι, λέει και θα σε. Την όλη την ιστορία. Έλα. Έχει τρελαθεί, ρε φίλε. Είχα τρελό. Από τους πολλούς του τρελούς του. Επειδή ακούει ότι είσαι εξωγήινος, λέει. Από τη στρατόσφαιρα. Θα επικοινωνήσουμε. Είναι δυνατό. Πίστευε ότι θα επικοινωνήσετε. Τι να πω, ρε φίλε. Παρακαλώ. Πάμε στον επόμενο φίλο, ναι. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, τρία πράγματα, τα δύο γρήγορα μπαμπαμ. Καταρχήν αυτό που λέει ο Κόκκινος έχει δίκιο. Θα σου πω ένα παράδειγμα για το στοίχημα. Ναι. Εχθές παίζω στο 0-1 101 απόδοση το Βόλο, 1 ευρώ για πλάκα στη στοιχηματική εταιρεία στο ίντερνετ και μου επιστρέφει 17 ευρώ και μου στέλνουν μήνυμα ότι τελικά ήταν να διορθωθεί απόδοση και δεν πρόλαβα να τη διορθώσουν και τα σχετικά. Ό,τι θέλουν κάνουν. Σε αυτό που λέει έχει δίκιο, να το ξέρεις. Ότι δεν μπορεί να ποντάρεις ό,τι θες, όποτε θες. Κάτσε ρε φίλε. Εγώ ποντάρω 10-20-30 ευρώ. Άλλο, το λαχείο μπορεί να το κάνεις δικός, οκ. Μπράβο. Αλλά να βάλεις μεγάλο ποσό. Δηλαδή λέμε ότι εσύ, εγώ και εσύ έχουμε την ομάδα και στείλουμε ένα παιχνίδι. Να λήξουμε τα πέντε. Δεν θα μας αφήσουν ποτέ. Γρηγόρη, στο 101 έβαλα 1 ευρώ. Ρε παιδιά, ούτε αυτά δεν μου έδωσαν. Εδώ υπήρχε παιχνίδι το οποίο έγινε στην Αυστρία. Στήθηκε στο 4-4 και κατέβηκε ελικόπτερο και το διέκοψε τώρα. Πλάκα μου κάνετε. Λοιπόν, όχι, ήθελα να πω για αυτό για τις αποδόσεις ότι έχει δίκιο. Μπορούν να αλλάξουν, εγώ σου λέω. Κωστή, έχω εκτυπωμένο το πρόξιμο που είναι με 101 απόδοση. Το έχουν δεχτεί το στοίχημα με 101. Εγώ έχω παίξει τον ΟΠΑΠ ένα κάρο. Για μικρά ποσά, ναι. Είναι να πάρω 400 χιλιάρικα παιδιά. Τι ναι, αγόρι. Δεν στα δίνω. Δεν και εγώ παίζω έτσι. Παίζω 4 σκοράκια, 3-4. Λοιπόν, το οποίο δεν είναι ποτέ. Άμα βγουν κι άμα που δεν στα δίνω, θα τα δώσω. Άρε, οι πιθανότητες να βγουν είναι μία στα πόσα εκατομμύρια για αυτό. Δηλαδή το λαχείο το. Δεν θέλουν μεγάλο παίκτη. Δηλαδή, άκου να δει. Εσένα που παίζει μόνο αποδεκτό, 10 ευρώ και να πάρει 13, 15, 20, δεν σε θέλουν. Εκτός ότι εσύ και εγώ είμαστε ανόητοι στοιχηματικά και δεν ικανοποιούμαστε, κατάλαβες. Λες τώρα να βάλω 5 μάτς, θα πάρω 500. Ρε φίλε, όταν με ένα παιχνίδι, πέρα από τη δυνατότητα που έχουν οι δύο ομάδες, οι πιθανότητες είναι 33%, σκέψουμε μετά πολλαπλασίαζες στα 2, δηλαδή είναι 1 στις 9, στα 3 1 στις 27, στα 4 1 στις 81, καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε. Είναι όλα υπέρ τους και όλα εναντίον σου. Και εμείς εκεί είναι. Θέλουμε με λίγα λεφτά να γίνουμε πλούσιοι. Μπορείς, δε κόκκινε. Μπορείς. Εσύ ελπίζεις το θαύμα. Γιατί να μην ελπίζεις. Το 83. Μια γιαγιά έπιασε το λότο, ναι. Μια γιαγιά. Το προπό. Το προπό. Το πιάσε. Και πήρε πόσα εκατομμύρια, εντάξει. Τι είπαν όχι. Ρε φίλε, θυμήθηκες μια γιαγιά το 83. Άσε φίλε, θα λοιπόν, με φέρει κεφαλικό τώρα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Ερίκος Ανδρέου και η Νόρα Βαλσάμι το 76 πήραν 4 εκατομμύρια μοναδική 13άρηδες. Το ξέρω. Τους τα δώσαν. Δεν είπανε δεν στα δίνω. Δηλαδή τώρα εσύ σε είπα εγώ ότι δεν δίνουν τα λεφτά. Λοιπόν, σου είπα ό,τι πράγμα. Προπώ.
Δεν του τα δώσανε. Μίλησα εγώ για την ταξιδιωτική. Παίξε πέντε. Πρέπει άλλο πέντε. Παίξε πέντε μάτ. Τι άσε μου, δεν στα δίνω. Άσε με καημένα. Αυτό τώρα είναι μία όμω πόσε. Τι μία πόσε. Και εσύ τι περιμένει. Κάθε πότε κερδίζουν να πιάνουν τέσσερα σκόρ. Άμα θε. Κάθε πότε κάποιο πιάνει τέσσερα σκόρ. Κάθε 100 χρόνια. Ε, ωραία. Λοιπόν, δεν θα τα δώσει. Στον επόμενο. Βάλε πόσα εκατομμύρια παικτών που ποντάρουν αυτό το στοίχημα, βάζει εσύ. Με ένα-ένα ευρώ και βάλε να δει η αναλογία. Βέβαια, από το στοίχημα έχετε δουλειά τώρα πέντε ευρώ. Στο pay in και στο pay out, αν είσαι κερδισμένο έτσι ή όχι. Pay out και pay in. Έλα, φίλε, παραπάνω. Να ξέρει, δε βλάχα την τούμπα, ρε τώρα. Πάμε. Κάθομαι και σε εξηγώ την επιστήμη μου μέσα, μιλάω με τον αγλαό. Ναι, μάλιστα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μ' ακούτε, ναι, από Άνοπολη, Ηρακλειδέας. Γιατί θα είσαι, ρε φίλε. Γιατί μόνο η Άνοπολη είναι μπλε. Η Άνοπολη είναι σίγουρα μπλε. Δεν ξέρω. Γιατί δεν βλέπεις την πόλη που είναι καταγάλανη. Λοιπόν, λίγο το Ραπτόπουλο θέλω. Πάρτον, να το χαίρες. Έλα, Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Έκανες δύο λαφάκια σήμερα. Εγώ. Ναι, δύο λαφάκια για τον Ηρακλή. Το ένα είναι, είπες ότι ο Παπαθανασάκης μίλησε με τον Πυρούνια. Ωραία, παιδιά, δηλαδή το να μιλήσει ο άνθρωπος είναι εγκληματίας. Όχι, δεν είναι εγκληματίας. Δηλαδή πρέπει να το κάνουμε τώρα, να το σταυρώσουμε τον άνθρωπο. Όχι, άλλο θέλω να πω. Ναι. Άλλο θέλω να πω. Δεν είναι εγκληματίας, ίσα ίσα, απλώς δεν είναι σαν άλλους προέδρους που ακουγότανε παλιότερα σε κασέτες. Α, όχι τέτοια πράγματα, ρε φίλε, αλλά ο άνθρωπος. Ο Πυρούνιας μιλούσε με ένα φίλο του στον Καναδά. Καλά έκανε. Για τον κάνουμε τον άνθρωπο τώρα, εντάξει. Όχι, εγώ θέλω αυτό, καλά κάνει και το μακάρι, το κάνει και στην Αθηνική. Και δεύτερο, πέρυσι είπε ότι πήρε σφύριγμα το Ηράκλειο. Όχι ότι πήρε, όχι τελικά θα μου πεις με συγκεκριμένα παραδείγματα. Πού πήρε σφύριγμα, εκτός από τη Λάρισα, το οποίο δεν το έκανα για να ευνοηθεί ο Ηράκλειος, να ευνοηθεί η Λαμία. Ωραία, πες μου εσύ ένα μάτς. Ένα ωραία, πες μου εσύ ένα μάτς που δεν σε έπαιξε καλά. Που είσαι ένα αδικημένο. Είχα την καλύτερη ομάδα. 100%. Είχα μαζί με την ΑΚ την καλύτερη ομάδα. Φυσικά. Ναι, είπε ότι ευνοήθηκα. Πού ευνοήθηκα. Πες μου που αδικήθηκε. Στην Λάρισα, προσοχή. Ναι, πες μου εσύ που αδικήθηκε. Ένα μάτς. Σε πολλά παιχνίδια με δώσανε πέναλτι. Πού ρε, σε πολλά παιχνίδια. Δηλαδή και τώρα με τη Λαμία εκεί μέσα και σε πολλά παιχνίδια. Τέλος πάντων, καλά, εντάξει. Και κάτι τελευταίο, ναι. Για τον κόκκινο αυτό. Ναι. Χάνκοκ. Στο τελευταίο. Για το ημίωρο. Μάλιστα, ναι. Καλησπέρα. Νάτος. Θέλετε να πάμε διαφημίσεις ή μιλάμε. Διαφημίσεις. Να πάμε σε διαφημίσεις καλύτερα. Έγινε. Λοιπόν, μπράβο ρε Θοδωρέ. Ευχαριστώ για την κατανόηση. Έτσι. Λοιπόν, τι θα πιούμε. Τι θα πιούμε. Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν πολλοί που έχουν κακό έντερο. Ναι. Δηλαδή από το άγχος, το στρες, δημιουργούνται κολίτιδες κτλ. Υπάρχουν αυτοί που πονάνε οι αρθρώσεις τους. Ναι. Οι άλλοι που έχουν. Αυτοί οι οποίοι αρρωσταίνουν εύκολα. Έχει την ισοφαγική παλινδρόμηση. Λοιπόν, καλό Εβιτάλ. 100% φυσικό χυμό κριτική βιολογική αλόη. Έτσι ακριβώς. Σε τζέλ κυαλουρονικό οξύ, κολαγόνο, βιταμίνη C, ρόδιμα τζουράνα, φασκόμη γλωσσάι του βουνού, χαρούπι, κρίτα μου και δίκτα μου. Έτσι. Και πε το, ιαλουρονικό οξύ. Ιαλουρονικό οξύ. Το είπε. Ρε. Το είπα. Μην ξαναπιστώ. Ο υλαουρονικό οξύ. Το χάλασε. Άλλη μια. Υλαουρονικό οξύ. Όχι, υαλουρονικό. Υαλουρονικό οξύ. Άντε, το παρέγαμε. Είναι δύσκολο αυτό. Λοιπόν, είναι το μοναδικό προϊόν το οποίο η φόρμουλα έχει την πιστοποίηση του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Αυτό το οποίο τελείωσε ο Κωστής. Ναι. Δοκιμάστε το και θα δείτε άμεσα αποτελέσματα του Μακεδονία. Ποιο έβγαλε. Από την πρώτη κιόλας εβδομάδα. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2312-200-500 και αποκτήστε το στην ειδική τιμή. 500. Το 500. Το 34 ευρώ και 90 λεπτό που ισχύει για τους ακροατές της Μετρόπολης 95,5. Το προϊόν το αποκτάτε χωρίς πιστωτική κάρτα, μόνο με αντικαταβολή. Δεν μου λες το πτυχίο σου το έχεις κορνιζώσει. Δεν πήρα πτυχίο. Όχι. Δεν πήρα πτυχίο. Δεν πήρα. Αλλά πήγες στο πανεπιστήμιο. Δεν τελείωσα. Πόσα χρόνια πήγες. Ό,τι ώρα θες το τσεκάρεις. Τον κόκκινο. Πήγε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η Μακεδονία το ξέρει. Όχι, όχι το Πανεπιστήμιο, όχι η Μακεδονία. Τον κόκκινο. Τον κόκκινο. Φαλακρέ. Τον άνθρωπο. Πήγε στο Πανεπιστήμιο. Ναι. Γκρεμίστηκαν οι έδρες. Γκρεμίστηκαν οι έδρες. Όταν πήγα μαζί σου, γκρεμίστηκαν οι έδρες. Όταν πήγα και μαζί σου. Πρώτη φορά που πήγε στο Πανεπιστήμιο, ότι μα φωνάξαν τα παιδιά του Παμάκ να μιλήσουμε. Ρε τον άνθρωπο. Τι καλά που τα λέει. Απαπα το ψεύτη το μεγάλο. Ακριβώ 40. Τι 40. Διάλειμμα. Μονοκατοικία, πολυκατοικία, εξοχικό διάρρη, τριάρι. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά σπίτια. Αλλά μία είναι η λύση για την επικοινωνία σου. Η Vodafone ενσωματώνει την Ελλάδα online και φέρνει το Vodafone Home, μία νέα μοναδική εμπειρία σταθερής και ίντερνετ για κάθε σπίτι με νέες δυνατότητες και υπηρεσίες. Συνδύασε κινητό Vodafone με σταθερό και ίντερνετ Vodafone Home για να απολαμβάνεις δωρεάν προσωπική εξυπηρέτηση για ό,τι χρειάζεσαι για κινητό και σταθερό και δωρεάν ρεζέρβα επικοινωνίας για να μην ξεμείνεις ποτέ από επικοινωνία στο σπίτι, ό,τι και αν συμβεί. Μπες στο vodafone.gr κάτος home και μάθε περισσότερα για τη Vodafone Home και τις νέες δωρεάν υπηρεσίες οι οποίες θα συναρπάσουν.
Αλφαμι 3 κενό. Σμύρνη ονοματεπώνυμο στο 54-344. Αλφαμι 2 κενό. Βιβλίο ονοματεπώνυμο στο 54-344. Πέντε περιμένουν. Φίλε Χρήστο που μου στέλνεις για αυτοκίνητο το οποίο εκλάπει, αν έχεις την καλοσύνη επικοινώνησε με τη γραμματεία, γιατί δεν μπορούμε αυθαίρετα να δίνουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο εκλάπει. Επικοινωνεί με τη γραμματεία, δίνει τα στοιχεία σου και πολύ ευχαρίστως να το ανακοινώσουμε. Εντάξει, ρε κόκκινε, εκλάπει. Ναι, ρε φίλε, μπορεί να κάνει κάποιο χαβάλε. Δεν είναι, να πιστοποιείται από το Facebook. Πούμε, μας κάνα χαβάλε, κόκκινο ράπι είναι άσχετο. Εδώ έλεγε το Φορτούνι, λέει απάτη του ποδοσφαίρου. Άσχετο δεν είναι, έχει αμονές. Φίλε, αυτό κατάλαβες. Φίλε, αυτός που σου έδωσε απολυτήριο λυκείου πρέπει να τον βάλουν να πούμε στον Κεάδα και να τον πετάξουν από πάνω. Με δυο κλωσκές. Αν κατάλαβες ότι είπα το Φορτούνι άσχετο και σου έδωσε ένα πτυχίο απολυτηρίου λυκείου, αυτός που σου έδωσε θέλει κρέμασμα. Να συλληφθεί αμέσως. Ναι, στον νοικοπύργο. Εγώ είπα ότι ο Φορτούνης είναι ένας καλός παίκτης που δεν μπορεί να σηκώσει τον Ολυμπιακό στις πλάτες του, δεν είναι ηγέτης. Αλλά κερδίζει από τον Ολυμπιακό. Κερδίζει από τους εξτρέμ του Ολυμπιακού. Καλός παίκτης είναι. Και είναι και που λένε του Μαρινάκη. Επειδή όμως εσύ μπορεί να νομίζεις ότι θα πάρεις κανένα φράγκο από τη μεταπόλησή του, εσύ σαν άνθρωπος, καλά κάνεις. Εγώ λοιπόν επειδή πρέπει τα πράγματα τα λέω όπως είναι και επειδή εγώ. Και όχι όπως θέλουμε να είναι. Στη μεταγραφή του, του Φορτούνι, εγώ χαρτζηλίκι δεν πρόκειται να πάρω, όπως δεν μπαίνω για κανέναν. Θα λέω αυτό που βλέπω. Άμα γουστάρεις, άμα δεν γουστάρεις, να ακούς το Γαβαθιώτη. Πες ένα Κοσμάογλου να γελάσουμε, λέει. Κοσμάογλου, πάμε. 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 Πού. Καλησπέρα, συγκεκρινό μαύρη Θεσσαλονίκη, την πόλη του Άρη. Καλησπέρα κύριε Ραντόπουλο, καλησπέρα κύριε Κόκκινη. Ξέρεις γιατί το Θόδωρε μου, είδες ότι βιάστηκες λίγο. Δεν ακούστηκε σχεδόν τίποτα, δεν θέλω να αναφερθώ σε χθεσινοβραδινή εκπομπή. Όχι, καλά κάνεις, απλά είδες ότι δεν είναι. Και σου λέω, μη βιάζεσαι, περίμενε να δούμε. Τι είδατε, δεν ακούστηκε σχεδόν τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι να χρεώσει κανείς τον Ηρακλή. Προς τη μήνυ που το παραδέχεται. Να χρεώσει, ο Ηρακλής, αν θέλει φίλους, πρέπει να το χρεώσουμε. Δηλαδή όχι. Ο Ηρακλής πρέπει να ψάχνει μόνο εχθρούς. Ο Θοδωράκος είναι σοβαρό παλικάρι. Βλέπεις δεν είναι. Άμα ακούγανε κάτι θα μου έκανε επίθεση. Θέλω εσείς να πάτε πνιγμένοι, έτοιμοι να πνιγείτε, να θέλετε βοήθεια και να πάτε να μιλήσετε με κάνα Ολυμπιακό, θα δώσει κανένα μπεν, κανένα διαιτητή και να πω όχι, ρε, να πέσετε, να δούμε τότε τι θα πείτε. Μάλιστα. Να δω τι θα πείτε τότε. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα υπογράφεται το μνημόνιο. Ναι. Ποιο μνημόνιο? Θέλω να δω. Άμα θα υπάρξει αμαρτία και ποιο είναι το μέγεθός της. Κύριε και μου... θέλω να δω, αφού υπογραφεί το μνημόνιο, μία επίσημη θέση του ΑΣΥΓΜΑ, γιατί ΠΑΕ δεν υφίσταται, για την εκαθάριση του σωματείου, μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Όσον αφορά τις φιλίες, θεωρώ ότι είναι καλές οι φιλίες, με την προοπτική ότι θα είσαι ωφελημένος και όχι οριγμένος. Ναι, βέβαια. Η μοναδική φιλία που μπορεί να θεωρήσω σωστή και να είμαι ριγμένος είναι με τον Πασαλιμάνη. Οποιαδήποτε άλλη φιλία βγω ριγμένος, Φιλαδέλφια, Αμπελόκηπους, Τούμπες κτλ. Το θεωρώ ότι δεν πρέπει να γίνει και είναι κατακριτέο. Μόνο με τον Πασαλιμάνη θεωρώ ότι άμα είμαι ριγμένος κάνω μούγκα. Τώρα όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, επειδή κάθε μέρα μας έχετε κάνει κουνουπίδια. Θέλω να πω τρία πραγματάκια. Γιατί λέτε ότι χτίζεται ομάδα και θα γίνει μεγάλη και τα υπόλοιπα. Το θεωρείτε Παντελονίσιο ένας που είναι μεγαλομέτωχος σε μια ομάδα να είναι και πρόεδρος? Βέβαια. Δεν είναι το πιο Παντελονίσιο απ' όλα? Στη Super League αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο μοναδικός που το έχει κάνει αυτό? Ο μοναδικός που το έχει κάνει? Πείτε μου, ποιο γνωρίζετε ότι είναι η Super League, ένας που το έχει κάνει, δύο, τρεις, όποιον γνωρίζετε? Ο Πανόπουλος. Ο Πανόπουλος το κάνει, ο πρόεδρος, ναι, του Πανατολικού το κάνει, ο κ. Κοστούλας. Ο Μανινάκης, ναι, το κάνει. Ναι. Έτσι. Είναι ο Γεμιστάνας πρόεδρος και μεγαλομέτοχος ταυτόχρονα? Όχι, είναι μεγαλομέτοχος. Ωραία. Πρόεδρος δεν είναι γιατί είναι ο κύριος μεταφρασής του. Πάει αυτό. Το δεύτερο. Το περιβάλλον στη Θεσσαλονίκη είναι τοξικό. Δείτε τον Παπαδόπουλο φέτος αποδόσεις και θυμηθείτε τον και πέρυσι πώς έπαιζε. Υπάρχει ποτέ περίπτωση ο ΠΑΟΚ βλέποντας ένα παίχτη μέσα σε μια χρονιά που έχει μεγαλώσει κατά ένα χρόνο να δει χαΐρι, βλέποντας τη βελτίωσή του στην Τρίπολη? Μάλιστα. Τι μάλιστα. Και το τρίτο. Τώρα τι μάλιστα. Δεν έχει σχολιάσει κάτι σε αυτό που σου λέει για το τοξικό περιβάλλον? Πραγματικά δεν έχω να σχολιάσω τίποτα. Εντάξει, οκ. Γιατί να σου πω κάτι.
Πολλοί ποδοσφαιριστές σε κάποιες ομάδες δεν βρίσκουν το λιμάνι τους. Πρέπει να κολλάνε και τα χνότα τους. Σε κάποιες ταιριάζουν, σε κάποιες δεν ταιριάζουν. Είναι θέμα ποδοσφαιρικής πειθαρχίας. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα πόλης. Συγχώρεσε. Ωραία, και το τρίτο και το τελευταίο. Υπάρχει ένας μεγάλος τεχνικός διευθυντής με βαρύ βιογραφικό και θέλει να κάνει το σχεδιασμό της ομάδας που ο ίδιος επιθυμεί να κάνει με το σκεπτικό του. Είναι προτιμότερο για αυτό να έχει έναν προπονητή άπειρο χωρίς πολλές παραστάσεις ή ένα που μπορεί να το αντιδράσει και να πει και αυτό συγγνώμη του και να πει ότι αυτός είναι καλός που εξελίσσει τον άλλον. Και να ρωτήσω το άλλο, αφού από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ πάει για μεγάλα πράγματα, είναι καλύτερος ο Τούντορα από τον Ουζουνίδη? Όχι, είναι καλύτερος ο Τούντορα από τον Αναστασίου? Όχι βέβαια. Από τον Σίλβα? Ούτε από τον Θελάκη. Θόδωρε, τη λέξη... Από τον Αναστόπουλο, από τον Καρτιαρά. Συγγνώμη, τη λέξη ξενομανία τη γνωρίζεις? Ξενομανία? Αυτό δεν λέγεται φίλε ξενομανία, λέγεται ξενοδάγκωμα. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Ορίστε. Ορίστε. Αν δεν ακούει πάμε στον επόμενο, ναι. Ναι. Τι κάνουμε? Καλά. Ωραία, αλλά δώσε το. Πάμε λιγάκι λίγο γρήγορα. Κύριε Ραπτόπουλε, ο Ηρακλής δεν θέλει καμία φιλία. Τα μούτρα μας γίνανε κέρας, μας καταστρέψατε. Εγώ δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ από τα έσχη που ακούστηκαν για το σωματείο του Ηρακλή. Πραγματικά δηλαδή ντρέπομαι. Σου λένε ότι δεν μίλησε ο Παπαθανασάκης και λες και να μίλησε κακό είναι. Ναι ρε, κακό είναι. Δεν το θέλω τον Ολυμπιακό, τον έχω απέναντι. Όπως έχω απέναντι όσους κάναν τα τσαλιμάκια για να μείνει ο Αστέρας Τρίπολης. Και για αυτούς που κρύβονται στην τουαλέτα. Με αυτούς όλους εγώ έχω πρόβλημα. Αυτό το γνωρίζει οποιοσδήποτε. 4-7 Νοεμβρίου του 2011 έπαιζα με την Καλλικράτεια και 8 Νοεμβρίου, 9 Νοεμβρίου του 2015 ξανά έπαιζα με τον Ολυμπιακό. Γιατί είμαι ο Ηρακλής! Γι' αυτό! Γιατί είχα εκεί μέσα και τον ξεβράκωσα! Με το ένα πούτι του Ερνάνη να είναι δυο φορές η ομάδα του Ηρακλή! Αυτός ήταν ο Ολυμπιακός! Κατάλαβες! Οπότε εγώ δεν θέλω φιλίες μαζί τους! Και χαίρομαι πάρα πολύ που δεν θέλει και ο πρόεδρος! Κανέναν! Μόνοι μας! Αυτόνομοι! Αυτό είναι το σύνθημα φίλε του Ηρακλή! Αυτή είναι η επανάσταση! Κατάλαβες! Η επανάσταση είναι ότι εγώ θα πω μέσα και θα παίξω με την αξία μου. Δεν με ενδιαφέρει κανείς άλλος. Καλά, πάρε κανένα διαρκείας όμως. Άκουσε με, διαρκείας θα πάρω, ε. Άκουσε με λίγο αυτό που λέει. Την μπάλα μην την πας εκεί. Την μπάλα δεν θα την γυρνάς όπως θέλει τρίπλα. Έχεις πει 10 πράγματα για τον Ηρακλή και έχεις κατατίσει πλέον να είσαι ενάντια Κομανέτσι. Σταμάτα λοιπόν το ρόλο του Κοστάλα στον Ηρακλή. Κοστάλα. Δίσου λίγο άδεια. Και άρχισε σιγά σιγά από εκεί και πέρα να μιλάς τα πράγματα για τον Ηρακλή Κυπάρικα. Κατάλαβες σου λέω. Μάλιστα κύριε. Είσαι... Ευχαριστώ πολύ. Είσαι... Ότι θα απίστευτο. Με λέγανε Κοστάλα του ραδιοφώνου, αυτό πια δεν περίμενα. Άκου Κοστάλα. Εμπρός. Έλα φίλε. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνουμε? Καλά κύριε. Τώρα θα σου πω τι γίνεται. Μετά τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις τις χθεσινές γελάνε τα τσιμέντα και τα συντριβάνια. Και θα εξηγήσω αμέσως. Η προσπάθεια μαύρου κεμπελισμού έπεσε στο κενό. Μαύρου κεμπελισμού. Δηλαδή υπάρχει λευκός και μαύρος κεμπελισμός. Βεβαίως. Κατάμαυρος. Πώς γίνεται αυτό? 10-12. Ένας είναι ο κεμπελισμός. Εκεί είναι τελείως μαύρος. 10-12 τη Βήμα Μακεδονία, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή εγώ που πήγα εκεί είμαι σταμπαρισμένος. Όχι, εσύ είσαι θύμα του κεμπελισμού. Είμαι θύμα. Είσαι και φαίνεσαι, ρε. Θα με πεις εμένα θύμα, ρε. Λοιπόν, να σου πω εγώ γιατί το κάνω. Εγώ δεν θα πήγαινα ποτέ εφόσον πουλούσα επανάσταση να συμπράξω με τον πυροσβέστη. Κατάλαβες τον πυροσβέστη, Γρηγόρη. Προχώρα, είσαι, να σου πω κάτι, μην βλέπεις φαντάσματα. Δεν φαντάζομαι. Αυτοί που φωνάζανε ότι σφάζονται. Σ' αγαπάω πολύ, γι' αυτό το λέω. Ναι, σου πω ένα πράγμα. Στήματα, ότι όποιος πηγαίνει στο γήπεδο και θέλει να πει ότι η ομάδα του παίζει στα ίσια, δεν προσλαμβάνει πυροσβέστες και όλη την υπόλοιπη παρέα για να τις κάνει την αβάντα. Δικαίωμά του άλλος πληρώνει. Τώρα στο θέμα Πυρούνια. Ο κύριος Πυρούνιας δήλωσε κάτι και το πήρε πίσω. Θεωρητικά του στην κατάβαση λέει δεν εννοούσα αυτό. Εγώ όμως που υπέφερα από την οργάνωση απαιτώ σήμερα το πρωί αυτό που βρίσκεται στο Ντουμπάι να τον πάρουν και να τον πάνε μέσα.
Γιατί λες ότι θα σου κόψω τα αυτιά σημαίνει κάτι άλλο. Στη διάλεση αυτών των κυρίων. Φυσικά εγώ έπρεπε να κατηγορηθώ και κάτι άλλο πριν. Τώρα όμως κάποιοι κοιμούνται. Κάτι έπρεπε να βγει το βράδυ και με τη φαντασία τους κάποιοι είπαν κάτι άλλο. Τώρα και το έχω ομάδα μου δεν θα συζητήσει κανέναν. Και στην τελική ανάλυση δεν θέλω παρτίδες ούτε με τον αέρα με αυτούς. Γιατί προσέγγισαν και οι δύο, θα σου πω γιατί το λόγο κιόλας. Ο ένας θέλει μια ομάδα καθαρά για να βρεθεί δεύτερη αντιπολίτευση και ο άλλος θέλει ακόμη μαγαζί. Εγώ στο μαγαζί αυτόν δεν μπαίνω. Να είσαι καλά. Ούτε δεμένος. Ναι, και να σου πω και κάτι άλλο. Πριν λίγες μέρες, αυτό το παιδάκι με τα γαλάκια που κάποιοι το λυπήθηκαν και τον καλώσαν και αξιώματα στην UEFA εκεί που είναι, για να δούμε και τι παραπεί UEFA στην Ευρώπη, μας ανάγκασε να κατέβουμε με 16χρονα και με 17χρονα στην Καλλικράτεια. Για να εξυπηρεθεί ποιος ένα ποδοσφαιρικό χωράφι. Ναι, τώρα αυτός είναι βολεμένος, άστον αυτό. Βολεμένος και βολεμένος, κάποια στιγμή θα ακούγονται και αλήθεια στο ποδόσφαιρο. Γιατί ψέματα. Όποιος δεν εντάσσεται στην ομάδα αυτού του κυρίου ή δεν ανήκει σε αυτούς τους κυρίους, δεν θα βγαίνουν να ξαναμιλήσουν για ποδόσφαιρο. Να είσαι καλά. Όποιος έχει πρόβλημα, ειδού και τα ελληνικά δικαστήρια. Γιατί έχεις δεν μας είπανε τι είναι τα κομμένα αυτιά σε μια υπόθεση δισεκατομμυρίων που γίνεται πανικό στην Αθήνα. Να είσαι καλά. Ραπτόπουλε. Ειλικρινά απορώ και εξίσταμαι. Εξίστασε. Βέβαια. Που δεν είπες κουβέντα για τον νέο πρόεδρο του Απόλλων Καλαμαρίας. Ποιος είναι? Αστείευες. Ποιος είναι? Ο φίλος σου, ο αδερφός, ο κουμπάρος σου, ο Αβραάμ Περσίδης. Φίλο κουρέα δεν μπορώ να έχω, διότι είμαι φαλακρός. Δεύτερον, ο Περσίδης συνέχεια εδώ και 20 χρόνια με αποκαλεί και απολωνιστή ραπτά που λέει. Γεια σου, αντιεπολογιστή, αυτό που λέω. Τώρα μιλάς. Με πρόεδρο θα μιλάς τώρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, βρε, εγώ είμαι πρόεδρος. Καταλαβες. Θα σε σκίσω. Και αν τίποτα πεις ξανά για τον Απόλλων Καλαμαριάς, θεσμικά θα σε σκίσω. Λοιπόν, καλό κουράγιο, σιδεροκέφαλο, Ραμ. Παρακαλώ. Ζαβουνοκέφαλο είμαι. Σιδεροκέφαλο. Σιδεροκέφαλο, του το ευχόμαστε. Γιατί εντάξει, δύσκολα. Βάζει το κεφάλι του στα βαθιά. Πού να βάλει τέτοιο κεφάλι στα βαθιά, δε. Ναι, εντάξει. Ναι. Πάμε. Έλα. Έλα. Πάμε. Άντε, γεια σου, Πάνθραξ. Καλώ τον. Τι έγινε, έχει ξύπνησε. Εσύ από το καλοκαίρι έχει να με πάρει, εσύ από το φιλικό. Δεν πιάνω τώρα, Γρηγόρη. Σε εσά να πούμε τώρα να μην βγει να πει. Να μην. Εγώ βγαίνω μόνο στο σταθμό σα. Αν πάει ήθελα να βγω στου άλλου σταθμού, με αφήνω να μιλήσω μισή δεν, ώρα. Δεν αφι... Από διάλειμμα σε διάλειμμα. Δεν αμφιβάλλω. Το καταλαβαίνει. Πιστεύει ότι κάνει. Σε εκπομπή σα δεν μπορώ να βγω με τίποτα. Πιστεύει το. Κάνουμε κάτι λάθο. Όχι, όχι ρε Παλικάρι, δεν έχουμε χρόνο, ρε Γρηγόρη, και τώρα περιμένω 20 λεπτά. Καλά. Από το καλοκαίρι κάτι σου είχα πει. Ναι. Έχεις πει, εντάξει. Ελπίζω να τα θυμάσαι γιατί δεν ζητάω να μου δώσει τα εύκολα. Δεν θα χάρω. Αλλά το βλέπεις το έργο. Άκου Γρηγοράκο μου. Ναι. Σε αγαπάω και χθες είδα στη τηλεόραση. Λοιπόν, άκου να δεις. Με τον Κώστα τα έχουμε πει αρκετές φορές. Ο Κώστας με ξέρει και φατσικός. Λοιπόν, επιτέλους εισακούστηκα για τον τερματοφύλακα. Έλεγα από πέρσι Πασχαλάκης. Είχαν κολλήσει με τον Αβραάμ. Πολύ καλός. Έχεις δίκιο. Ο Κωστής μου έλεγε χθες για τον Πασχαλάκη. Θέλω, επειδή μ' ακούνε, δεν ξέρω αν μ' ακούνε στην Κομωτινή, να σε πω εντάχει, βλέπω τον Παθρακικό από την εποχή του Αποστολάκη του Χατζιωαννίδη, του Αϊβάζη, του Τόγκου. Μας γύρισες 50 χρόνια πίσω, φτάνει. Τέτοιους, του Κατσαρίδη, του Τσέκου, από τότε είμαι Παθρακικός εγώ. Πεχταράδες Κομωτινέοι όλοι. Γνήσιος. Πάμε τώρα στο προκείμενο. Δεν μου λες ρε Γρήγορη, μια ομάδα της Super League, πόσα λεφτά παίρνει και η κατώτερη ας πούμε ο Παθρακικός από τη Super League. Καναδιάρη. Εγώ έχω ακούσει για 2,5. Όχι, στην ξεφτύλα σου λέω καναδιάρι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δύο να βάλουμε ρε Γρηγόρη μου. Για 100.000 ρε, πρόσεξε να δεις εγώ πώς το βλέπω το ζήτημα. Για 100.000 στα βάζω και χουβαρντάδικα, έχασανε Εμπόου, Ρωμαίου και Κάσες. Δώσε στον Κάσες 30.000 παραπάνω, δώσε και στο Εμπόου 30.000, 60. Έτσι. Δώσε και άλλα 20 ρε παιδί μου. Για 80. Ανδραγικά να σου πω κάτι. Έχασανε τρεις παιχταράδες αγόρι μου. Έχεις δίκιο. Γύρω την καλύτερη ομάδα. Να σου πω λίγο κάτι. Για να σου μιλήσω. Λοιπόν, και με τον. Πώς το λέγανε τον Ισπανό που μιλάει πολύ καλά ελληνικά. Ο Ρόκας. Και ο Ρόκα. Και εγώ με... δεν ήθελα να φύγει, Γρηγόρη. Και με Ρόκα. Συγγνώμη. Και με Ρόκα. Και με τον. Ελευθερόπουλο. Όχι με τον Ελευθερόπουλο. Και με τον Παύλο το Δερμιζάκη έκανες πολύ καλή ομάδα.
Αλλά με τι... το Ρόκα είχε καλύτερη γρήγορη πέση. Με το Ρόκα σου, σου φάνηκε πολύ, συγχώρεσέ με. Το 69 το βλέπω το Παθρακικό. Ναι, σου φάνηκε έτσι πολύ πέρα. Στο δεύτερο γύρο η ομάδα πετούσε. Μετά το μάτι με τον Μπαχ με το 3-2 μέσα στην Τούμπα, είχε πάρει φόρα η ομάδα και έπαιζε μπαλάρα. Λοιπόν, εάν είχατε... Όπως από την ώρα που ήρθε ο Ελευθερόπουλος, είσαι πολύ καλός μέσω επιθετικά. Από την ώρα που ήρθε ο Ελευθερόπουλος, μέσω επιθετικά είσαι πολύ καλός. Καλά, από ένα μας βγάζει συμπέρασμα τώρα με τον Πάο. Λάθος είσαι. Έκανε, ρε, στα προηγούμενα τρία. Για δες τι έχασε με τα Γιάννηνα. Για δες τι έχασε τα προηγούμενα. Ξέρω τι έχασε. Τα είδα, ρε, γρήγορα. Αφού τα είδες, εγώ πώς έλεγα ότι θα βάλει γκολ. Λέω, ήρθε η ώρα να βάλει γκολ. Και έβαλε τρία. Εγώ ξέρω ότι για 100.000 οι δικοί μας οι Τσιμπούτιδες, ο Τσελέπης και ο Καραολάνης θα χάσουν την κατηγορία. Και άμα πέσουμε, Γρηγόρη, δεν ξέρω αν ανεβαίνουμε. Τελείωσε. Αυτό ήτανε. Δεν το ξέρω. Αλλά άμα δεν πέσουμε και φέτος δεν πρόκειται να... Θα γίνεις ο νέος Λεβαδιακός. Θα γίνεις ο νέος Λεβαδιακός. Ναι, για 10 χρόνια, για 100.000 θα χάσουμε την κατηγορία και είναι κρίμα. Μακάρι η ομάδα να πάρει πάνω της όπως πήρε πέρσι από τον ΠΑΟΚ. Να είσαι καλά. Από τον ΠΑΟΚ αναστηθήκαμε. Παρακαλώ. Προτελευταίος ή τελευταίος. Παρακαλώ. Ορίστε. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Ναι, ο κύριος που μίλησε πριν να μας πει είναι η πρώτη ομάδα Παθρακικός ή η δεύτερη. Όχι, γι' αυτό, αυτός είναι Παθρακικός. Ναι, γιατί εγώ είμαι από Καβάλα και φίλε, την Καβάλα την έχουμε και καλά. Σωστά. Καβάλα, αλλά είμαστε φίλε, άλλη ομάδα. Λοιπόν, σωστά μιλάς, αυτό, εσύ είσαι και ΑΟΚ. Ο συγκεκριμένος ξέρω σίγουρα ότι είναι μόνο Παθρακικός. Είναι ακροατής, δεν είναι σήμερα πρώτη φορά. Ναι, όχι, τον έχω ξακούσει τον κύριο. Εντάξει. Είναι μόνο λοιπόν, Παθρακικός, δεν είναι τίποτα άλλο. Ωραία, μπράβο του, μαγιά του και καμάρι του. Λοιπόν, για μένα η πρώτη είδηση σήμερα και που θα έπρεπε να δείξετε είναι η συνέντευξη του κυρίου Παπαθανασάκη. Έτσι, που είπε πάρα πολλά τα οποία δεν παίχτηκαν. Δεν τα άκουσες, ρε φίλε. Περίμενε. Είπε για ανθρώπους που σκούζουν στο ραδιόφωνο, που ήταν έτοιμος να φύγει από τον Ηρακλή με αυτά που άκουγε, για τα ψέματα που λεγότανε. Και αναφέρομαι στον κύριο που είναι δίπλα σας. Λοιπόν, και τον κάτσε η γυναίκα του. Αυτά δεν τα άκουσα να τα λέει κανείς. Και δεν άκουσα ακόμα ένα συγγνώμη από τον κύριο που είναι δίπλα σας και από τους ομοειδάτες του. Ίσως και από εσάς που τους ηχοντάρετε λίγο. Δεν τα άκουσα. Λυπάμαι πάρα πολύ, κύριε. Φίλε, είπαμε πάρα πολλά πράγματα για τον Παπαθανασάκη και για τη δικαίωση. Για τη συγκεκριμένη ατάκα του Παπαθανασάκη. Δηλαδή, αν δεν αναφέραμε μια ατάκα, τι σημαίνει. Μα το πιο σημαντικό δεν αναφέρα. Συγχώρεσαι. Ήταν έτοιμος να φύγει με αυτά που άκουγε ο άνθρωπος. Τι είπε. Και τον κράτησε η γυναίκα του. Δεν ακούσατε αυτό. Τώρα ειλικρινά, αυτά τα θεωρώ υπερβολές. Αφού τα είπε, τα αμφισβητείτε. Δεν αμφισβητώ, μη σκούζετε. Και δεν μιλάω, κύριε Κογκίνη, για εσάς. Μιλάω για τον άλλο που κρίθηκε τώρα. Δεν κρύβεται, δεν κρύβεται. Ξεκόλα. Πούντος. Έλα, κύριε Ραπτόπουλε. Δουλειά κάνει. Ο κύριος Παπαθανασάκης σας ψάχνει. Εσύ. Σημασία έχει ότι ο Ηρακλής από όλο αυτό, όλο τον πόλεμο που έγινε. Και στο πρόσωπο του μεγαλομετώπου. Ναι, αλλά στον πόλεμο, τον πόλεμο τον δέχεται και από τους δημοσιογράφους. Από πού θα το δεχτεί, ρε φίλε. Συγγνώμη, από πού θα το δεχτεί τον πόλεμο. Λογικό δεν είναι. Λογικό, το βρίσκεται αυτό. Για μένα είναι λογικό, αν μου επιτρέπεις. Τέλος πάντων. Γιατί όταν λέμε κάτι. Θα σου πω το εξής. Όταν λέει κάτι ο δημοσιογράφος. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι τους αρέσει αυτό που λέγεται και αυτοί οι οποίοι δεν τους αρέσει. Σε αυτούς τους οποίους αρέσει. Μα δεν καταλαβαίνετε. Είχε πολύ ωραία σταφιά. Σε αυτούς που δεν αρέσει, τρελαίνονται. Μίλησε για ψέματα και μίλησε ότι ο κόσμος δεν πρέπει να φοβάται. Φοβίζουν τον κόσμο, τον τρομοκρατούν, είπε. Ρε φίλε, γιατί δεν τα λέτε αυτά, κύριε Κόκκινε. Δεν τα λέω. Τι να σε πω, ρε φίλε. Δηλαδή. Κύριε μου, σε πληθυντικό μιλάω. Απευθύνομαι σε. Όχι, σε κατάλαβα, βρε, πώς το λες, αλλά με συγχωρείς, αδικείς και εμένα και τον πρόεδρο και όλο τον κόσμο. Ένα τελευταίο, είτε. Ένα τελευταίο. Κανέναν. Άμα γες, κάνεις το αθέντα θόπο εκεί πέρα. Σαν το φαλαγκρό, κάνεις. Θα σε ξυρίσω. Θα σε ξυρίσω, δέχλητος μαλλιά. Θα σε ξυρίσω. Περιμένει η Μαρίνα, έχει χάρη. Και δεν κάνει να την αφήνουμε και να περιμένει. Λοιπόν, Μαρίνα Μπίκο έτοιμη για τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Δημήτρη Κανελάκη, Τάνια Δήμου και Κυριάκο Κύρσο, με όποια σειρά θέλετε. Ήταν κοντά στο Κωστή Ραπτόπουλος, ο Γρηγόρης Κόκκινος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας. Πιστεύω ότι είπαμε αρκετά πράγματα. Πρώτα Θεός τα λέμε με τον Κωστή, τα λέτε το βράδυ. Όλοι μαζί αύριο. Να έχετε ένα πολύ ωραίο
Απόγευμα, να είστε καλά. 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 Απόγευμα.